Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα καλωσορίζουμε τον κύριο Νίκο Λιγερό, ερευνητή, συγγραφέα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Λιών, στρατηγικό σύμβουλο και καθηγητή γεωστρατηγικής. Το θέμα της ομιλίας του είναι «Ελληνική ΑΟΣ και στρατηγική». Η σημερινή εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του βιβλιοπωλείου ΜΑΤΗ και του εκπαιδευτικού συγκροτήματος ΠΛΑΤΟΝ και της Ένωσης Ποντίων. Το μέλος της Σχολής Γονέων θα παρουσιάσει ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για να γνωρίσουμε καλύτερα τον Νίκο Λιγερό. Ο Νίκος Λιγερός είναι στρατηγικός σύμβουλος και καθηγητής γεωστρατηγικής και τοποστρατηγικής, καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη Σχολή Στρατολογικού, στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών στην Ελλάδα, καθώς και στο Κέντρο Διπλωματικών και Στρατηγικών Μελετών. Η δράση του είναι σε πολλά επίπεδα. Τον ευχαριστούμε για όσα μας προσφέρει. Κύριε Λιγερά, έχετε το λόγο. Τώρα νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, η γενική ιδέα της διάλεξης είναι ότι στο τέλος και μετά, εφόσον θα υπάρχουν και ερωτήσεις... Ναι, εφόσον θα υπάρξουν και ερωτήσεις και διάλογος, όπως μου είπα, θα ήθελα τουλάχιστον να κάνετε όλες τις ερωτήσεις που έχετε, έτσι ώστε να φύγετε από εδώ, θεωρώντας ότι τώρα κατέχετε το θέμα και αν έχουμε παράληψη κάτι στην παρουσίαση, μην διστάσετε να ρωτήσετε. Δεν θα δείξω όλες τις διαφάνειες που έχουμε, είναι γύρω στις 130. Κατά συνέπεια, σκεφτείτε ότι μπορεί να κάνετε ερωτήσεις και μετά να βάλουμε τη διαφάνεια που αφορά την ερώτησή σας για να το επεξηγήσουμε. Θα αρχίσω λοιπόν σε ένα γενικό πλαίσιο για να έχετε μια εικόνα, γιατί έχετε πάνω κάτω, δεν είναι ανάγκη τώρα να το ελπίζω, έχετε κάποια ιδέα όσο αφορά το θέμα της ΑΟΣ, αλλά θα ήταν καλό να διευκρινίσουμε μερικές, αν θέλετε, συμβατικές έννοιες που είναι θεμελιακές για τη συνέχεια της διάλεξης και ας αρχίσουμε με την διαφοροποίηση, γιατί πρωτήτερα, εφόσον μιλούσαμε και με τους υπεύθυνους, τους ευχαριστώ για τις αντοχές που θα έχουν ως το τέλος, και δεν τους ευχαριστώ γιατί με κάλεσαν, γιατί νομίζω ότι κάνουν τον ίδιο αγώνα με εμάς και θέλουν να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό και είμαστε μεταξύ μας. Άμα δεν είμαστε εμείς ενημερωμένοι αυτό το θέμα, τότε δεν υπάρχει ανάγκη να ασχολούμαστε με εθνικά θέματα. Έχετε ακούσει λοιπόν ότι η ΑΟΣ παρουσιάζεται ως μια νέα στρατηγική, μια νέα τακτική. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι απλώς η χρήση της που είναι νέα, ενώ η ΑΟΣ είναι μια ιδέα που υπάρχει από το 1982. Για τους μεγαλύτερους σαν εμένα πρέπει να θυμάστε ότι τα εθνικά χωρικά ύδατα, η Φαροκρηπίδα και η ΑΟΣ είναι της ίδιας εποχής. Δυστυχώς, αν το προσέξετε, οι περισσότεροι από εμάς έχουν ακούσει μόνο και μόνο για τα χωρικά ύδατα εθνικά, δηλαδή τα λεγόμενα 6 και 12 ναυτικά μίλια, ενώ στο ίδιο κείμενο, στην ίδια σύμβαση του Montego Bay του 1982, υπάρχει ίδια αναφορά βέβαια και στα κεφάλαια 4-5 για την ΑΟΣ, την υφαροκρηπίδα και όλα τα δεδομένα για τα οποία θα μιλήσουμε. Αυτό που έχει σημασία αρχικά είναι να δούμε λίγο τις διαστάσεις και να δούμε επιπλέον και τις διαφορές. Τα εθνικά χωρικά ύδατα είναι ένας χώρος ο οποίος επεκτείνεται έως τα 12 ναυτικά μίλια σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει λόγω της φοβίας όσο αφορά το casus belli της Τουρκίας, που θεωρεί ότι είναι αιτία πολέμου αν κάνουμε επέκταση μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι σε αυτόν τον τομέα δεν έχουμε προχωρήσει όπως θα είχαν προχωρήσει σε άλλες χώρες. Στο ενδιάμεσο έχουμε κοιτάξει πολύ το θέμα της υφαροκρηπίδας. Η υφαροκρηπίδα αρχικά είναι μια γεωλογική έννοια και αν θέλετε όσο αφορά το χερσαίο τμήμα ενός κράτους δεν είναι προβληματική,
είναι λίγο πιο προβληματική για τους μη ειδικούς όσο αφορά τα νησιά. Η ιδέα είναι ότι τα νησιά πρέπει στο θέμα της υφαλοκρηπίδας να αποδείξουν ότι είναι η συνέχεια του χερσαίου τμήματος, και αυτή η συνέχεια και αυτή η προέκταση μερικές φορές είναι δύσκολη για λόγους γεωλογικούς. Πρέπει να θυμάστε ότι η υφαλοκρηπίδα πηγαίνει μέχρι τα 350 ναυτικά μίλια και η λεγόμενη νομική υφαλοκρηπίδα πηγαίνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Στην πραγματικότητα, όσο αφορά την Ελλάδα, δεν έχει ενδιαφέρον η αρχική έννοια, έχει ενδιαφέρον μόνο και μόνο η νομική, γιατί δεν υπάρχει κανένα σημείο μέσα στη Μεσόγειο που να βρίσκεται σε μια απόσταση μεγαλύτερα από τα 200 ναυτικά μίλια, και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη τη Μεσόγειο. Αν θέλετε, όταν θα δούμε τον χάρτη της Μεσογείου με τις ΑΟΣ στη Μεσόγειο, θα δείτε ότι δεν υπάρχει καμία τρύπα. Κατά συνέπεια, θέλει να πει ότι όλα τα κράτη με την ΑΟΣ τους καλύπτουν όλη τη Μεσόγειο. Τώρα, συγκεκριμένα, ποια είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την ΑΟΣ είναι η εξής. Η υφαλοκρηπίδα έχει μεγάλη σημασία όσο αφορά το υπέδαφος που βρίσκεται υπό τον πυθμένα της θάλασσας. Δηλαδή, μιλάμε για την γη που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε την εκμετάλλευση όσο αφορά και τον ορυκτό πλούτο που είναι στη θαλάσσιο χώρο και βέβαια και τους λεγόμενους υδρογονάνθρακες. Άρα, σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει μια διαφορά. Η διαφορά είναι ότι η υφαλοκρηπίδα ασχολείται αποκλειστικά με αυτήν την περιοχή. Και η άλλη μεγάλη διαφορά που, αν θέλετε, είναι σημαντική για την υφαλοκρηπίδα και είναι ένα θετικό σημείο, είναι ότι κάθε κράτος, μόλις υπάρχει ως κράτος, έχει αυτόματα υφαλοκρηπίδα. Προσέξτε όμως, έχει αυτόματα, αν θέλετε, το ανάλογο της θέσπισης από την υφαλοκρηπίδα, αλλά δεν έχει την οριοθέτηση. Άρα η Ελλάδα, τώρα, από τότε που υπάρχει ως Ελλάδα, έχει υφαλοκρηπίδα, εξ αρχής όπως λέμε. Το θέμα είναι η οριοθέτηση. Και δεν υπάρχει κανένα σημείο της Ελλάδος που να μην έχει ανάγκη από οριοθέτηση. Για ποιο λόγο? Γιατί όλες οι χώρες που βρίσκονται γύρω από την Ελλάδα, οι έξι χώρες, αλλά συγκεκριμένα η Αλβανία, η Ιταλία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Τουρκία, βρίσκονται όλες σε μία απόσταση που είναι μικρότερη από 400 ναυτικά μίλια. Κατά συνέπεια, υπάρχει επικάλυψη, και όταν υπάρχει επικάλυψη πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Αν θέλετε, λοιπόν, έχουμε το εξής παράδοξο προς το παρόν, είναι ότι έχουμε μια υφαλοκρηπίδα αλλά δεν είναι οριοθετημένη. Και δεν είναι οριοθετημένη που σχεδόν παντού, εκτός από ένα σημείο, το οποίο είναι η Ιταλία, και σας δείχνω τώρα στον χάρτη, όπως βλέπετε, είναι ο χάρτης που δείχνει, αν θέλετε, το κομμάτι που αναλογείται με την συμφωνία της υφαλοκρηπίδας που έχουμε από το 1977 με την Ιταλία. Λοιπόν, είναι το μόνο μέρος της Ελλάδος όπου μπορούμε να πούμε η υφαλοκρηπίδα πηγαίνει ως εδώ. Είναι μια συμφωνία που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, ο πατέρας του Ηλία Κονοφάγου, με τον οποίο συνεργαζόμαστε μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής της ΑΟΣ, και ένας ειδικός από τους πετροχημικούς. Ο πατέρας του ήταν και υπουργός τότε, το ανάλογο θα μπορούσαμε να πούμε από το ΙΠΕΚΑ τώρα, και είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για αυτήν την υπογραφή. Τώρα, όσο αφορά την ΑΟΣ, γιατί να χρησιμοποιήσουμε την ΑΟΣ και γιατί δεν κοιτάζουμε μόνο την υφαλοκρηπίδα? Στην πραγματικότητα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με την υφαλοκρηπίδα, αλλά δεν έχουν γίνει, αν θέλετε, υλοποιήσεις, εκτός από το θέμα της Ιταλίας. Και μάλιστα, όπως είδατε, αυτό έγινε το 1977, ενώ η συμφωνία Montego Bay είναι από το 1982. Γιατί η ΑΟΣ είναι μια έννοια που είναι πιο, αν θέλετε, στρατηγική και πιο ευέλικτη? Είναι ο εξής λόγος αρχικός. Ειδικά όταν είσαστε μια χώρα που έχει πολλά νησιά. Στο πλαίσιο της ΑΟΣ, ένα νησί έχει ΑΟΣ για τον εξής λόγο: αν είναι κατοικήσιμο ή αν έχει οικονομική δραστηριότητα. Που σημαίνει ότι δεν μπαίνεται καθόλου σε μια γεωλογική έννοια ή διαμάχη αν υπάρχει πρόβλημα, και απλώς λέτε ποιος πληθυσμός κατοικεί όταν κατοικεί ήδη,
Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι τα νησιά που κατοικούνται, και μιλήσαμε και για άγονες γραμμές, τα νησιά που κατοικούνται στην Ελλάδα καλύπτουν με την ΑΟΣ τους ακόμα και τα νησιά που δεν είναι κατοικημένα. Που σημαίνει πρακτικά ότι δίνει μία μεθοδολογία για να ενισχύσετε τα νησιά μέσω της ΑΟΣ. Αυτό είναι ένα τεράστιο όφελος που δεν το έχουμε αντιληφθεί, γιατί συνήθως όταν έχουμε εγκλωβίσει τη σκέψη μας πάνω στα εθνικά χωρικά ύδατα, έχουμε την τάση να βλέπουμε τα νησιά λίγο φουσκωμένα με τα 6 ναυτικά μίλια. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ήταν με τα 12, λίγο πιο φουσκωμένα, και δεν αντιλαμβανόμαστε πώς είναι ο ελληνικός χάρτης, θα το δούμε και μετά στους χάρτες, της λεγόμενης ελληνικής ΑΟΣ, που δεν έχει καμία σχέση όσο αφορά τα μεγέθη με την Ελλάδα. Πολύ απλά, η ΑΟΣ της Ελλάδος είναι το τριπλάσιο, τρεις φορές, το χερσαίο τμήμα της Ελλάδος, που σημαίνει πρακτικά ότι τετραπλασιάζει την Ελλάδα. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι τα μεγέθη ή αν θέλετε οι απορίες όσον αφορά μερικά νησιά αν είναι ή όχι στο Αιγαίο είναι γελίες, διότι η μόνη σωστή απάντηση σε αυτές τις απορίες είναι η εξής: τα νησιά της Ελλάδος είναι μέσα στην ελληνική ΑΟΣ και η ελληνική ΑΟΣ ούτως ή άλλως ξεχυλίζει μακράν το Αιγαίο, γιατί πιάνει, το βλέπετε εδώ, έχετε ένα κομμάτι στο Ιόνιο, πάει και νότια της Κρήτης, πάει και θα έρθει και σε επαφή με την Κύπρο και καταλαβαίνετε ότι το μέγεθος είναι τεράστιο. Για να δείτε λοιπόν την αλλαγή φάσης που προκαλεί το θέμα της ΑΟΣ, είναι πολύ απλό. Εδώ με τους φίλους μου είμαστε σε ένα τραπέζι και θεωρήστε τώρα ότι αυτό το τραπέζι, μόνο αυτό το τραπέζι, είναι ένα νησί το οποίο κατοικούμε και αναρωτιόμαστε ποιο είναι το μέγεθος της ΑΟΣ μας. Άρα αν φανταστείτε τώρα ότι αυτό το νησί βρίσκεται μακριά από οποιαδήποτε άλλη περιοχή και κράτος, στα 400 ναυτικά μίλια, τι θα ήταν το μέγεθος της ΑΟΣ που θα είχαμε. Άρα φανταστείτε τώρα ότι παίρνετε μια ακτίνα ευθεία 200 ναυτικά μίλια, σχεδόν 370 χιλιόμετρα, κάνετε τον κύκλο από το τραπέζι μας και μετράτε το εμβαδόν και εδώ ανακαλύπτετε ότι αυτό εδώ το τραπεζάκι έχει μια ΑΟΣ που είναι 20 φορές η Πελοπόννησος. Και τώρα το ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι αν εμείς οι τρεις αγαπάμε αυτό το τραπέζι. Το λατρεύουμε, έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το θέμα μας. Είναι ότι όσο δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα, έχουμε την εντύπωση ότι είναι αυτό το τραπέζι και μόνο. Μόλις καταλαβαίνουμε για ποια μεγέθη μιλάμε, καταλαβαίνουμε βέβαια άμεσα τι γίνεται και γιατί. Και γιατί 134 χώρες έχουν θεσπίσει ΑΟΣ. Εντάξει. Άρα, όλο μας το θέμα, αν θέλετε, δεν είναι μια καινοτομία. Δεν λέμε ότι η Ελλάδα θα πρωτοστατήσει και είναι επικίνδυνο γιατί αναρωτιόμαστε πώς γίνεται η ΑΟΣ ή όχι. Για να καταλάβετε λοιπόν, στην καλύτερη περίπτωση θα είμαστε η χώρα νούμερο 135. Εντάξει. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν ΑΟΣ από το 1982. Άρα κατά συνέπεια για όσους από εσάς που έχουν φοβίες και αναρωτιούνται πώς είναι η ΑΟΣ, πώς θα το διαχειριστούμε, τι θα κάνουμε, υπάρχουν χώρες που το διαχειρίζονται εδώ και 30 χρόνια. Άρα ξέρουν ακριβώς την ΑΟΣ. Αν θέλετε το ανάλογο, σχεδόν όσο αφορά τις ηλικίες, φανταστείτε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 81 και φανταστείτε τώρα να είχαμε έναν άνθρωπο που θα έλεγε πώς είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, άμα σας το έλεγε κάποιος ξένος που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταλάβετε την ερώτηση. Άμα σας το πει κάποιος Έλληνας, λέτε έχει ένα θέμα. Όταν σας το λέει κάποιος νέος που γεννήθηκε μετά το 81 και ακόμα αναρωτιέται πώς είναι να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε το θέμα. Άρα, στην πραγματικότητα τι γίνεται. Υπάρχουν μερικές χώρες όπου ο πληθυσμός δεν ασχολείται καθόλου με την ΑΟΣ. Για ποιο λόγο?
γιατί δεν έχει ζήσει την περίοδο που ήταν πριν. Πάρτε λοιπόν τα παιδιά σας και πείτε τους ότι ξέρεις υπάρχει μια εποχή όπου δεν υπήρχε το ίντερνετ. Και θα δείτε τις πρώτες αντιδράσεις τους είναι και πώς κάνατε. Εντάξει. Σας υπενθυμίζω ότι η διαδίδωση του ίντερνετ είναι 1993, δηλαδή δεν είναι και του καταλουκά. Ωραία. Τώρα, άμα κάνετε το ανάλογο τεστ, ας πούμε, με τα κινητά, θα είναι το ίδιο. Και μετά οι άνθρωποι αναρωτιούνται με πώς έκανε η ανθρωπότητα χωρίς κινητό. Γιατί βέβαια έχουν γνωρίσει μόνο αυτή την εποχή. Άρα, για να είμαστε λοιπόν σοβαροί, γιατί είναι μερικοί επιπλέον, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα όταν είμαστε και επιφυλακτικοί, έχουμε βέβαια και την ιτοπάθεια. Και εφόσον δεν έχουμε κάνει ακόμα ΑΟΣ, λέμε εντελώς τυχαία, τώρα μας μιλάνε για ΑΟΣ και γιατί, για ποιο λόγο και είναι ύπουλο και σίγουρα υπάρχει κάποιος λόγος κρυφός. Ο λόγος είναι πολύ κρυφός, τόσο κρυφός που τον ξέρουμε από το 1982, είναι απλώς ότι δεν το κάναμε ποτέ. Θα μπορούσαμε να είχαμε ΑΟΣ κανονικά από το 1982. Άρα, για όσους έχουν προβλήματα και αναρωτιούνται αν αυτό συνδυάζεται με ένα άλλο γεγονός, είναι πολύ πιο απλό να θυμάστε επιπλέον ότι η Ελλάδα ψήφισε τον κυρωτικό νόμο το 1995. Δηλαδή, τι είναι ο κυρωτικός νόμος? Θέλει να πει ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Ελλάδος υπέγραψε τη συμφωνία Montego Bay 1982 και μετά το 1995 η Ελλάδα ως Βουλή των Ελλήνων είπε «έχω ΑΟΣ». Και να ξέρετε ότι ας πούμε η Κύπρος το έκανε το 1988. Η Γαλλία το έκανε το 1996. Γενικότερα υπάρχουν χώρες που το έκαναν μετά το 1995. Το 1995 είχαμε περισσότερες από 60 χώρες που είχαν κάνει ήδη την υπογραφή σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας και είμαστε σε αυτήν την εξέλιξη. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι η θέσπιση. Έχετε ακούσει πολλά πράγματα για τη θέσπιση. Δυστυχώς τα ακούτε κάπως παράξενα και συνήθως από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το θέμα και γι' αυτό μετά στο τέλος λέτε είναι καλό, δεν είναι καλό. Λοιπόν, έχετε ακούσει από διάφορους ότι δεν πρέπει να γίνει η θέσπιση μονομερός. Ωραία. Λοιπόν, γιατί είναι γελίο? Γιατί δεν υπάρχει καν άλλη διαδικασία. Το δίκαιο της θάλασσας δεν προβλέπει καμία άλλη διαδικασία εκτός από τη θέσπιση μονομερός. Η εξήγηση, αν θέλετε, όχι η νομικήστικη εξήγηση, η εξήγηση, η στρατηγική, είναι πολύ απλή. Φανταστείτε ότι είσαστε ένα νησί μακριά από όλους. Με ποιον θα συμφωνήσετε, εφόσον είσαστε πέρα από τα 400 ναυτικά μίλια, δηλαδή με ποιον θα κάνετε τη συμφωνία? Θα κάνετε μονομερός. Άρα πρέπει να φανταστείτε ότι το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει αυτό για κάθε χώρα. Υπάρχουν πολλές χώρες, ειδικά αυτές που είναι νησιωτικές, που έχουν μόνο αυτό. Άρα, την ώρα που θα κάνουν τη θέσπιση, μόνο μερός, γίνεται αμέσως και η οριοθέτηση. Είναι η σπάνια περίπτωση όπου η οριοθέτηση δεν είναι αναγκαία εφόσον γίνεται μέσω της θέσπισης. Άρα, να θυμάστε ότι κάθε φορά που κάποιος σας λέει ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό μόνο μερός, έχετε να κάνετε με κάποιον που δεν έχει διαβάσει το δίκαιο της θάλασσας, το σόπλα. Εντάξει. Άρα, η θέσπιση γίνεται πάντα μονομερός και έχει γίνει 134 φορές. Όταν υπάρχει επικάλυψη, η οριοθέτηση έρχεται να πει μέχρι πού πάει η θέσπιση. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που μερικές φορές προκαλεί φοβίες και λέμε, αν κάνουμε, γιατί έχετε ακούσει και αυτό, αν κάνουμε τη θέσπιση θα έχουμε προβλήματα με τον τάδε, την τάδε και τάδε. Και ρωτάω, πώς να έχετε προβλήματα για μια περιοχή εφόσον η θέσπιση δεν εμπεριέχει περιοχή? Ας πούμε ότι είμαστε εμείς οι τρεις και θεσπίζει την ΑΟΣ της και λέει στους δικούς της μπορεί να έχω πρόβλημα με τους δύο εδώ που είναι και μαθηματικοί γιατί είναι πολύ κοντά μου, μα όσο κάνει μόνο την ανακρίση ποιο πρόβλημα να έχει αφού το λέει μόνη της? Δεν έχει να πει μέχρι πού πάει. Όταν θα θέλει να κάνει μια οριοθέτηση μαζί μας, από εδώ και από εδώ, τότε θα συνομιλήσουμε, εδώ μπαίνουμε σε διμερείς σχέσεις και αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια π.χ. της μέσης γραμμής. Άρα να θυμάστε ότι η θέσπιση είναι πάντα μονομερός και δεν υπάρχει καμία άλλη διαδικασία και οι οριοθετήσεις όταν υπάρχει επικάλυψη είναι πάντοτε
διμερείς, ούτε καν τριμερείς. Και να μην λέτε ότι είναι διακρατικές, είναι μια λανθασμένη έκφραση, γιατί διακρατικές μπορεί να έχουμε πολλές χώρες. Εδώ είναι μόνο δύο. Και αυτό που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας είναι ό,τι συμφωνήσουν οι δύο μεταξύ τους, είναι μόνο για αυτούς και εμείς το αποδεχόμαστε. Και όταν θα κάνει την άλλη συμφωνία, οι άλλοι δύο, η άλλη συμφωνία είναι εντελώς ανεξάρτητη από την προηγούμενη. Δεν έχει καμία σχέση. Για τους πιο νομικούς, αν έχουμε και δικηγόρους ή νομικούς, είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει έννοια του δεδικασμένου. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι που έχει γίνει. Είναι όλες ανεξάρτητες. Αν εμείς έχουμε συμφωνήσει ότι θα πάρει τα 9 δέκατα και εγώ το 1 δέκατο, μπορεί πολύ εύκολα να κάνει το μισό-μισό μετά, χωρίς να έχει καμία δράση ή προηγούμενη απόφαση. Τώρα, ένα άλλο πράγμα που ακούτε είναι ότι αν εμείς κάνουμε ανακήρυξη, η Τουρκία θα κάνει ανακήρυξη. Μακάρι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε μερικές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας προωθούν μια πληροφορία και αναρωτιόμαστε. Είναι πολύ απλό. Η Τουρκία είναι εναντίον της έννοιας της ΑΟΣ, ως έννοια, από το 1978. Γιατί αμέσως κατάλαβε ότι η ΑΟΣ συμφέρει τις χώρες που έχουν νησιά. Όταν λοιπόν λένε μερικοί, άμα κάνουμε εμείς ΑΟΣ, θα κάνει ΑΟΣ και η Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αποδέχεται αυτά που λέμε εμείς από το 82. Τελεία και παύλα. Επιπλέον η Τουρκία, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και πάνω σε αυτό το θέμα, δεν έχουμε τίποτα εναντίον της Τουρκίας, τίποτα εναντίον των Τούρκων και σας λέει κάποιος που ασχολείται και με τις γενοκτονίες. Εγώ έχω ένα θέμα με το καθεστώς που δεν θέλει να αναγνωρίσει. Εντάξει. Άρα η Τουρκία είναι σαν οποιοδήποτε άλλη χώρα και έχει και αυτή δικαίωμα να έχει ΑΟΣ και έχει αυτή δικαίωμα να κάνει τη θέσπιση και έχει και αυτή δικαίωμα να κάνει οριοθέτηση. Άρα, όταν παρουσιάζεται στον ελληνικό λαό ότι άμα εσείς κάνετε την θέσπιση, τότε θα θεσπίσει και η Τουρκία, να τους λέτε πάλι καλά. Μια χαρά είναι. Ωραία. Τώρα, όσο αφορά την οριοθέτηση. Η οριοθέτηση, όπως σας είπα, είναι εντελώς ανεξάρτητη η μία από την άλλη. Άρα, το πλαίσιο της ΑΟΣ είναι πολύ απλό εντός εισαγωγικών. Δεν είναι πια ένα διπολικό παίγνιο. Δεν είναι πια Ελλάδα-Τουρκία. Είναι Ελλάδα με 6 χώρες. Και η κάθε συμφωνία, Ελλάδα με κάθε χώρα, είναι ανεξάρτητη μία από την άλλη. Το πιο σημαντικό όμως για την ΑΟΣ είναι ότι δεν έχετε ανάγκη να κάνετε τις 6 συμφωνίες για να πείτε ότι έχετε ΑΟΣ. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα εδώ σας δείχνω το χάρτη. Είναι ότι μέσω της θέσπισης και με τη συμφωνία υφαλοκρηπίδας, μόλις πετυχαίνετε μία οριοθέτηση, αμέσως μπορείτε να κάνετε έρευνες, εξόρυξη, εκμετάλλευση και να είναι εμπορεύσιμο. Δεν έχετε ανάγκη να κάνετε όλες τις άλλες. Για όσοι δεν πιστεύουν, αυτό που είπα τώρα είναι πολύ απλό, θα παίρνετε κάθε φορά ένα ιστορικό παράδειγμα. Άρα, η Κύπρος, όλοι έχετε ακούσει ότι κάνει πράγματα με το φυσικό αέριο. Η Κύπρος έχει κάνει συμφωνίες μόνο με 3 χώρες και όχι με τις 6. Η Κύπρος συνορεύει όσο αφορά την ΑΟΣ της, άρα με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τον Λίβανο, με τη Συρία, με την Τουρκία και με την Ελλάδα. Με τη Συρία, Τουρκία και Ελλάδα δεν έχει υπογραφεί. Όμως έχει αρχίσει τις έρευνες, έχει αρχίσει τις γεωτρήσεις και τώρα θέλει να περάσει στη φάση της εξόρυξης. Χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι στην περιοχή. Άμα είμαστε στην περιοχή και θέλει η κυρία να κάνει μια γεώτρηση εδώ, δεν αφορά καθόλου το άλλο κράτος. Αφορά εμάς τους δύο. Αν είναι εντελώς στα εθνικά χωρικά της ύδατα, δεν με αφορά ούτε εμένα. Και αν είμαστε σε μια ζώνη όπου χρειάζεται μια συμφωνία, τότε κάνουμε οριοθέτηση. Η οριοθέτηση λοιπόν είναι κάτι που συμπληρώνει και επιτρέπει να κάνετε έρευνες σε μια περιοχή. Τώρα, η ΑΟΣ, η μεγάλη διαφορά και γι' αυτό έχει μεγάλο όφελος, είναι ότι δεν ασχολείται μόνο με τον υποθαλάσσιο χώρο. Ασχολείται με όλη την θαλάσσια κολόνα. Συν την επιφάνεια.
Άρα, όταν τα ακούτε αυτό, λέτε τουλάχιστον είναι δύο πράγματα περισσότερα από την υφαλοκρηπίδα. Δεν είναι μόνο ότι είναι δύο. Είναι ότι όταν έχετε ρεύματα μέσα στη θάλασσα, μπορεί να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ρεύματα για να παράγετε ενέργεια. Άμα έχετε υφαλοκρηπίδα, δεν μπορείτε. Άμα είσαστε στην επιφάνεια, έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε όλη αυτή την επιφάνεια για αλληλεία. Έχετε δικαίωμα να βάλετε πάνω σε αυτή την επιφάνεια τεχνητά νησιά. Όπου πάνω στα τεχνητά νησιά, που δεν σας προσφέρουν επιπλέον ΑΟΣ, εντάξει, δεν είναι σαν ένα κανονικό νησί, έχετε δικαίωμα να βάλετε πάνω σε αυτό το τεχνητό νησί φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και μπορείτε να τα συνδέσετε με ένα κανονικό νησί. Αυτό είναι που σας προσφέρει η ΑΟΣ. Εντάξει, είναι η επιφάνεια. Άρα χρησιμοποιείτε να θυμάστε, είναι το υποθαλάσσιος χώρος, θαλάσσια κολόνα και η επιφάνεια. Αυτό εδώ εξηγεί ένα γεγονός, ότι ακόμα και να πιστεύετε ότι δεν έχουμε καθόλου υδρογονάνθρακες ή να σας το πω ακόμα πιο ακραία, ότι είναι αποδεδειγμένο ότι δεν έχουμε καθόλου, πάλι έχει όφελος η ΑΟΣ, γιατί πάλι θα μιλάει τουλάχιστον για την επιφάνεια και για τη θαλάσσια κολόνα, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ενέργειες που ονομάζουμε εναλλακτικές, συν βέβαια το θέμα της αλληλείας. Για την αλληλεία μπορεί να μην σας εντυπωσιάζει, επειδή είσαστε και σε μια περιοχή που είναι μακριά. Ξέρετε μάλλον όμως ότι υπάρχουν ψαράδες που έχουν δυσκολίες και πρέπει να ξέρετε ότι μεταξύ της Κίνας και της Ιαπωνίας μόνο τα ψάρια είναι θησαυρός. Δηλαδή μιλάμε για ποσότητες τεράστιες και το θέμα είναι σε ποιον ανήκει πού. Και αν θέλετε να το δείξουμε, να το πούμε λίγο με χιούμορ για όσους πιστεύουν, δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί εδώ, αλλά τέλος πάντων έχετε ακούσει αυτή τη φράση. Η ΑΟΣ ξεκαθαρίζει την εξής φράση. Είναι μερικοί που πιστεύουν στην Ελλάδα ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια. Η ΑΟΣ τι ξεκαθαρίζει. Ξεκαθαρίζει ποιος έχει δικαίωμα να ψαρέψει αυτά τα ψάρια. Άρα, αν θέλετε να πείτε ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια, είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι μόνο οι Έλληνες έχουν δικαίωμα να ψαρεύουν. Άρα, να σας το πω σαν μια καρικατούρα. Φανταστείτε τώρα μια τουρκική φρεγάτα που είναι στα 6 ναυτικά μίλια από το Σούνιο, επειδή έχουμε και ανθρώπους που ξέρουν, έχει απόλυτο δικαίωμα, εφόσον δεν έχουμε πάει στα 12 ναυτικά μίλια. Αλλά η τουρκική φρεγάτα, όταν θα είναι δίπλα από μια βάρκα ενός ψαρά, αυτός θα έχει δικαίωμα να ψαρεύει και όχι αυτή. Άρα η τουρκική φρεγάτα με όλο αυτό που αντιπροσωπεύει θα αγοράζει τον ψάρι από τον ψαρά που είναι μέσα στη βάρκα του δίπλα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η σημασία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, το πιο σημαντικό δεν είναι το οικονομικό, είναι το αποκλειστικό, είναι το α. Γιατί? Γιατί με αυτό το α κοιτάζετε μόνο και μόνο αυτό που έχει σχέση με το οικονομικό. Κατά συνέπεια, δεν μπερδεύεστε σε άλλα θέματα. Δεν τα αλλάζετε. Είναι μερικοί που λένε, ας πούμε, αν κάνουμε ΑΟΣ, μήπως θα χάσουμε κάτι για τα χωρικά εθνικά ύδατα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Εντάξει. Δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Είναι κάτι που είναι αποκλειστικά οικονομικό. Άρα, μέσα σε αυτό το αποκλειστικά οικονομικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι έχουμε ένα τεράστιο όφελος ακόμα και να μην είχαμε κοιτάσματα. Εδώ σας δείχνω την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τρόπο λίγο παράξενο. Σας δείχνω αυτά που υπάρχουν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εδώ βλέπετε τους λεγόμενους σταθμούς αεροποίησης. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχετε υγροποιήσει το φυσικό αέριο, δεν μας ενδιαφέρει τώρα πού είναι, δεν μιλάμε ακόμα για ΑΟΣ, και σας λέω ποια είναι τα δεδομένα τώρα. Τα δεδομένα τώρα είναι ότι αυτοί οι σταθμοί που βλέπετε, βλέπετε στην Ισπανία, σας λέω, βάζω έναν ενιαίο χάρτη που βάζω μόνο και μόνο τους σταθμούς που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα έχουμε την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, και σας λέω το εξής. Σε αυτούς τους σταθμούς μπορεί να φέρετε υγροποιημένο αέριο, το οποίο είναι στην ουσία συμπιεσμένο 600 φορές σε σχέση με το φυσικό αέριο, δεν είναι συμπιεσμένο. Εντάξει. Έχουμε κατεβάσει τη θερμοκρασία του, έχει πάει στους μείον 162 βαθμούς και η πίεση του
Είναι μια ατμόσφαιρα. Δεν είναι όπως είναι το συμπιεσμένο φυσικό αέριο που είναι 200 φορές συμπιεσμένο. Άλλο το υγροποιημένο, άλλο το συμπιεσμένο. Άρα, εδώ φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε αυτό το υγροποιημένο και το χρησιμοποιούμε στα καράβια μεταφοράς. Και ρωτάω τώρα, κοιτάξτε πώς είναι ο χάρτης για να καταλάβετε ποιο είναι το θέμα. Άμα σας πω ότι οι υδρογονάνθρακες που είναι στη Μεσόγειο, αυτοί που είναι πάρα πολύ είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα φανταστείτε, γιατί είσαστε και Έλληνες, άρα έχετε το, στο μυαλό σας και την ιδέα του υφοπλιστή, φανταστείτε τώρα ότι έχετε λοιπόν το καράβι σας και πρέπει να πάτε από το κοίτασμα στο σταθμό που θα το αεροποιήσετε. Και ρωτάω, σε ποιον σταθμό θα πηγαίνετε? Είναι πολύ απλό, θα πηγαίνετε Ρεβιθούσα. Θα μου πείτε, ναι, αλλά άμα πάμε Ρεβιθούσα, υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή έχουμε και μερικούς που είναι τόσο ητοπαθείς, μα τόσο ητοπαθείς, που λένε ακόμα και να έχουμε ΑΟΣ, δεν έχουμε καμία υποδομή. Και δεν έχουν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα έχει δίκτυο φυσικό αερίο. Άρα, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Όταν θα έρθει ένα καράβι δικό μας, της Κύπρου, του Ισραήλ, όλες τις περιοχές, εντάξει, Αίγυπτο, όταν θα έρθετε στη Ρεβιθούσα, μπαίνει κατευθείαν στο δίκτυο του φυσικού αερίου, που όπως το ξέρετε πολύ καλά, αυτό τροφοδοτεί ήδη την Αθήνα, τροφοδοτεί το Βόλο, τροφοδοτεί την Θεσσαλονίκη και μετά παίρνει μια στροφή και γι' αυτό περνάει και κοντά στην Αλεξανδρούπολη, όπου υπάρχει αυτό το πλαίσιο που μπορεί να υπάρχει μια τροφοδότηση, επειδή τώρα έχουν καταλάβει τι γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει τώρα ένα project που θα βάλουν ένα καράβι μάνα, και αυτό το λέω για όλες τις περιοχές, γιατί πολύ συχνά είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν ότι ΑΟΣ θα γίνει τώρα και δεν καταλαβαίνουν πώς μια περιοχή μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αλλά θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που ετοιμάζεται τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη έχει ένα λιμάνι. Σε αυτό το λιμάνι λοιπόν θα βάλουν ένα καράβι μάνα, το οποίο θα κάνει τι? Θα είναι ένα καράβι που όταν θα έρχεται το καράβι με υγροποιημένο αέριο, αυτό θα κάνει την αεροποίηση. Είναι συνδεδεμένο με την Αλεξανδρούπολη, με έναν μικρό αγωγό 25 χιλιόμετρων συνολικά. Είναι σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων, γιατί 10 χιλιόμετρων, για να είναι μέσα στα 6 ναυτικά μίλια. Είναι κερτός αυτός ο αγωγός και αυτός επιτρέπει να κάνετε την ίδια δουλειά που κάνετε στη Ρεβιθούσα. Αλλά τι είπαν στην Αλεξανδρούπολη? Είπαν, εφόσον θα υπάρχει αυτό το πλαίσιο, γιατί να μην προετοιμαστούμε και αντί να κάνουμε ολόκληρο λιμάνι, να το κάνουμε όλες τις μετατροπές, μπορούμε να βάλουμε ένα καράβι μάνα, το οποίο επειδή βρίσκεται και στα 10 χιλιόμετρα, σας παράγει και ασφάλεια, εντάξει, γιατί δεν είναι μέσα στο λιμάνι. Λέω απλώς ότι αν το συνειδητοποιήσετε αυτό και φανταστείτε τώρα ότι τα καράβια, βλέπετε, ότι είναι σε αυτή την περιοχή και πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα. Εσείς, ας πούμε, θα κάνετε αυτό το πράγμα ή θα κάνετε αυτό το πράγμα? Είστε εφοπλιστής, α? Θα κάνετε αυτό. Αυτό είναι αυτό που υπάρχει, ούτως ή άλλως. Εδώ θα σας δείχνω μερικά πράγματα που θα πρέπει να προσέξουμε και στην οριοθέτηση και έχετε ακούσει αυτή την περίοδο ότι μιλάμε και για την Αλβανία. Άρα, η οριοθέτηση που βλέπετε εδώ είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας 1977 και εδώ σας έχουμε βάλει τα στίγματα του 1977. Αυτό εδώ το σημείο είναι αυτό που ονομάζουμε το τριπλό σημείο. Βλέπετε, βρίσκεται στα 40,6 χιλιόμετρα από την Ιταλία, την Αλβανία και την Ελλάδα όταν χρησιμοποιούμε τους οθόνους. Ωραία. Όταν έγινε λοιπόν το 1977 η συμφωνία, δεν πήγαν μέχρι το τριπλό σημείο. Εντάξει, γιατί εδώ παίζεται ένα παιχνίδι με τα μικρά νησιά, κατά πόσο τα μικρά νησιά παίζουν επιπλέον από την Κέρκυρα. Άρα, εδώ μιλάμε ας πούμε για την οριοθέτηση που τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε με την Αλβανία και εξηγώ και πάλι κάτι το οποίο συχνά μας μπερδεύουν και μας λένε, μα έχει γίνει ήδη κάτι με την Αλβανία. Εντάξει. Άρα όλοι θυμάστε ότι το 2009 έγινε μια συμφωνία, η λεγόμενη συμφωνία Πολυπακέτο, η οποία ήταν, αν θέλετε, μια λανθασμένη
προσέγγισε εξ αρχής με ποια έννοια. Είναι ότι τα έβαζε όλα μαζί. Άρα, έβαζε σύνορα, έβαζε ΑΟΣ, έβαζε υφαλοκρηπίδα και έβαζε και μειονοτικό. Συν άλλα, ας μπούμε στις λεπτομέρειες. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, έρχεται τα κλιμάκια που συνομιλούν και τι κάνουν. Τα κλιμάκια της Αλβανίας σε σχέση με τα κλιμάκια της Ελλάδας δεν ήταν τα αρμόδια για να υπογράψουν τις πρώτες υπογραφές. Okay. Αυτό το λέω για όσους είναι ρατσιστές που θεωρούν ότι όλοι είναι πολύ διαφορετικοί με εμάς. Στο τσαπατσουλίστικο είμαστε... Εντάξει. Λοιπόν, άρα οι μεν έρχονται ενώ δεν είναι η αρμοδιότητα και οι δε δεν το λένε και αρχίζουν να κάνουν τις υπογραφές. Τώρα τι γίνεται, όταν κάνουν τις πρώτες υπογραφές, σιγά σιγά φτάνουν σε κλιμάκια που είναι τα αρμόδια. Ως το τέλος που έχουν φτάσει μια χαρά. Άρα είναι όλοι χαρούμενοι. Άρα. Ξαφνικά βέβαια η αντιπολίτευση του Μπερίσα κάνει αγωγή θεωρώντας ότι υπάρχει παρατυπία. Άρα πηγαίνουν στο ανώτατο δικαστήριο και το ανώτατο δικαστήριο λέει ότι είναι παράτυπη η συμφωνία, διότι δεν ήταν τα αρμόδια κλιμάκια. Λοιπόν, τώρα αυτό εμείς το έχουμε μετατρέψει, για να μην το πούμε ξεκάθαρα, τόσο ξεκάθαρα, ότι είναι τουρκικός δάχτυλος που μπήκε μετά από τη συμφωνία και δεν καταλαβαίνουμε καν ότι άμα η συμφωνία ήταν σωστή και να είχε μπει τουρκικός δάχτυλος, η συμφωνία θα υπήρχε. Άρα, όταν κοιτάζετε λοιπόν την απόφαση του δικαστηρίου, σας σημάνω ότι η απόφαση είναι ανοιχτή, δηλαδή φαίνεται, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, βλέπετε ότι μιλάει για παρατυπία. Για όσους έχουν λίγο γνώσεις από νομική επιστήμη, παρατυπία δεν είναι επί της ουσίας. Είναι ότι υπάρχει, άρα ένα παράδειγμα που συχνά έχουμε, άμα έχετε σε ένα δικαστήριο και πρέπει, ας πούμε ότι είναι μονομελές, πρέπει δίπλα να υπάρχει η υπογραφή του γραμματέα. Άμα έχει ξεχάσει ο γραμματέας να υπογράψει και έχει γίνει κανονικά η δίκη και υπογράφει μόνο ο δικαστής, έχουμε άκυρο. Τόσο απλά. Επειδή δεν υπάρχουν δύο υπογραφές, για ποιο λόγο, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μάρτυρας. Άρα θα μπορούσε αυτό στο σπίτι να γράφει ό,τι θέλει. Λοιπόν, για μόνο και μόνο αυτό το λόγο, για μια πολύ απλή απόφαση, έχουμε ήδη μια παρατυπία. Έγινε λοιπόν κάτι το ανάλογο, ενώ τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι μπαίνουμε ξανά σε αυτό το πλαίσιο, διότι στην πραγματικότητα οι δύο χώρες θέλουν και οι δύο να κάνουν οριοθέτηση. Και απλώς εδώ τώρα μιλάμε μόνο και μόνο για ΑΟΣ, δηλαδή το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, άρα να δώσουμε τα ίδια στίγματα, να πηγαίνουν ακριβώς στο ίδιο σημείο και να ξέρουμε ότι είναι πάνω στη μέση γραμμή. Είναι λοιπόν μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση και δεν προσπαθούμε να ενσωματώσουμε άλλα στοιχεία. Εδώ βλέπετε λοιπόν αυτή την οριοθέτηση για την οποία σας μιλάω. Εδώ έχετε για πρώτη φορά με έναν ξεκάθαρο τρόπο όλο το πλαίσιο της ελληνικής ΑΟΣ, άρα εδώ είπαμε είναι η ζώνη επαφής με την Αλβανία, εδώ είναι η ζώνη επαφής με την Ιταλία, εδώ είναι με την Λιβύη, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο και με την Τουρκία. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι λίγο τα μεγέθη. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι η πρώτη φορά που τα βλέπετε με τόση μεγάλη ακρίβεια. Αλλά να ξέρετε τους χάρτες που σας δείχνω, είναι χάρτες που έχουμε υπολογίσει δική μας, με δικό μας αλγόριθμο, που χρησιμοποιεί δορυφορικό χάρτη, κατεβάζουμε δορυφορικό χάρτη, χρησιμοποιούμε μετά διαγράμματα Βορονόη, γίνεται αυτή η επεξεργασία μόνο και μόνο μέσω υπολογιστή και ο υπολογιστής τι κάνει, βρίσκει όλα τα σημεία που εισαπέχουν από τις δύο χώρες ταυτόχρονα. Εντάξει. Άρα εδώ, κάτι που λέμε, όταν λέμε απλώς οι έξι χώρες, μπερδευόμαστε σε ένα σημείο. Δεν λέμε τα μεγέθη. Τα μεγέθη, κοιτάξτε, εδώ για να καταλάβετε τα μεγέθη, η ζώνη επαφής της Ελλάδας με την Κύπρο είναι 48,6 χιλιόμετρα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι δεν είναι από τις πολύ σημαντικές υπογραφές που θα γίνουν, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια ευθεία γραμμή, για να καταλάβετε μαθηματικά, δύο σημεία αρκούν. Άντε, θα βάλουμε τέσσερα για να πούμε ότι είμαστε σημαντικό, όμως βλέπετε, ας πούμε, ότι είναι η Λιβύη, ή όπως είναι, ας πούμε, με την Ιταλία, 31 σημεία. Αυτές εδώ είναι οι πολύ μεγάλες επιφάνειες. Ακόμα και αυτό που έχετε ακούσει την Αλβανία, που το ακούτε, ακούτε, το βλέπετε για ποιο μέγεθος μιλάμε. Εντάξει.
Άρα η Αλβανία και η Κύπρος είναι τα πολύ μικρά μεγέθη. Τώρα τα μεγάλα μεγέθη όπως καταλαβαίνετε είναι η Λιβύη και η Λιβύη εδώ και η Ιταλία, και εδώ έχετε λίγο μικρότερο η Αίγυπτος, και εδώ έχετε ένα μεγάλο μέγεθος λόγω Τουρκίας, το οποίο είναι μεγαλώνει επιπλέον λόγω των νησιών, γιατί κάνει αυτές τις περιστροφές και βλέπετε αυτή η γραμμή είναι σημαντική όντως, εντάξει. Να θυμάστε και αυτές οι δύο μύτες, γιατί μερικές φορές εμφανίζονται διάφοροι χάρτες και θα μιλήσουμε ειδικά για αυτό εδώ τη ζώνη, εφόσον είναι το Καστελόριζο. Άρα, ξαναλέω να θυμάστε ότι πρώτα κάνουμε τη θέσπιση. Η θέσπιση πώς την κάνουμε και πώς θα γίνει. Στην Ελλάδα γίνεται με δύο τρόπους. Ή προεδρικό διάταγμα ή νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή. Άρα εμείς θα πάμε για νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή. Για ποιον λόγο? Πολύ απλό. Θεωρούμε ότι είναι μια απόφαση εθνική, ότι πρέπει να συμμετέχουν όλα τα κόμματα, και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, ειδικά τώρα σε αυτή την περίοδο που έχουμε φτάσει, η τεράστια πλειοψηφία των κομμάτων θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ΑΟΣ, κόμματα που να είναι μέσα στην κυβέρνηση, εκτός κυβέρνησης, οποιαδήποτε παράταξη και να είσαστε. Στην πραγματικότητα βλέπετε ότι υπάρχουν αυτή την περίοδο, αν θέλετε, μια σύγκληση απόψεων, και το μόνο που υπάρχει μια διαφορά, αν θέλετε, είναι το θέμα του timing, δηλαδή να το κάνουμε αμέσως τώρα, να το κάνουμε σε ένα μήνα, να το κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν υπάρχει κάποιος κομματικά, ενώ ολόκληρο κόμμα, που να λέει να μην κάνουμε καθόλου ΑΟΣ. Ενώ στην αρχή, αν θυμάσαι, πριν μερικούς μήνες, για να μην πω χρόνια, είχαμε μερικούς ενδιασμούς, δηλαδή αν γίνεται ή όχι. Αυτό λοιπόν, αυτή η μεγάλη διαφορά οφείλεται στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση. Προσωπικά δεν έχω δει πολιτικό που εφόσον ενημερωθεί για την ΑΟΣ να είναι εναντίον. Όταν δεν είναι ενημερωμένος αναρωτιέται αν πρέπει να γίνει ή όχι. Άρα υπάρχει λοιπόν ένα νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο υπάρχει ήδη, έχουμε ένα υπόδειγμα. Άμα μπείτε στην ιστοσελίδα που σας έδειξα στην αρχή, μπορείτε να βρείτε κατευθείαν το υπόδειγμα, και πάνω κάτω είναι 5 σελίδες, και αν θέλετε να το δείτε και πρακτικά, θα δείτε ότι αυτό το υπόδειγμα είναι φτιαγμένο πάνω στο μοντέλο της Κύπρου, άρα αυτό είναι ένα ιστορικό έγγραφο, εντάξει, το οποίο το ψηφίζουν οι βουλευτές, μόλις περνάει 151 ψήφους, συχνά μου λένε γιατί λες μόνο 151, κάντε μου 151 και αφήστε το άλλο, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αν είναι οι 300, ακόμα καλύτερα. Άρα η ιδέα είναι ότι μόλις λοιπόν περνάει την πλειοψηφία, στέλνουμε ένα αντίγραφο στον ΟΓΕ. Τελεία. Δεν ζητούμε άδεια στον ΟΓΕ. Και το άλλο που έχετε ακούσει, το οποίο είναι πάλι λανθασμένο, βέβαια δεν στέλνουμε συντεταγμένες στον ΟΓΕ. Για ποιο λόγο, το καταλάβατε τώρα, γιατί η θέσπιση δεν έχει περιοχή. Άρα τι συντεταγμένες να στείλετε? Υπάρχει ένα μπέρδεμα, το οποίο είναι το εξής, είναι ότι αυτή την περίοδο, στην πραγματικότητα ήταν ήδη από τον Μάιο, είχαν δώσει συντεταγμένες αυτή είναι εδώ τη ζώνη, που αυτές δεν είναι ανάγκη καν να τις δώσουμε, γιατί ξέρετε, όπως σας είπα, ότι έχουμε τη Συμφωνία Ευρωκρηπίδας του 1977, και να δώσουμε συντεταγμένες εδώ. Για ποιο λόγο? Διότι μέχρι τα όρια της Κρήτης, εκεί που ακουμπάει, γιατί είναι μερικοί από εμάς που θεωρούν ότι έχουν σταματήσει τη ζώνη της έρευνας του Nordic Explorer στην Κρήτη. Στην πραγματικότητα, άμα πάρετε την κάθετη, ακουμπάει ακριβώς εκεί που σταματάει η Λιβύη με την Αίγυπτο. Σε αυτό το σημείο. Αυτό εδώ, άμα το ταραβήξετε, θα δείτε ότι πάτε κάθετα πάνω στην Κρήτη, στο τελευταίο όριο. Άρα, τι έγινε? Δηλώθηκαν αυτές οι συντεταγμένες, οι οποίες δεν είναι de jure, είναι απλώς de facto. Χρησιμοποιούμε τον νόμο 4001-2011, που είναι η τροποποίηση του νόμου 2289-1995, του νόμου περί υδρογονανθράκων, για να μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την περιοχή εμείς, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, δεν ξεπερνάμε τη μέση γραμμή, και το καράβι θα κάνει γραμμές. Θα σας το δείξω σε χάρτη. Θα σας δείξω τι ήταν να κάνει, τι έχει κάνει και ότι συνεχίζεται. Την ώρα που μιλάμε, το καράβι του Nordic Explorer είναι νότια της Κρήτης και συνεχίζει. Όσοι έχουν λίγο
οικειότητα με τους υπολογιστές, μπορείτε καθημερινώς να δείτε πού είναι το καράβι. Εντάξει, άρα μπαίνετε σε μια ιστοσελίδα, βάζετε Nordic Explorer και σας δείχνει ακριβώς το στίγμα του ανά λεπτό. Άρα, αυτό που δόθηκε είναι απλώς για αυτήν την έρευνα. Κάτι που είναι σημαντικό και δυστυχώς δεν λέγεται, είναι ότι ενώ έγινε αυτό το πράγμα, ενώ χρησιμοποιούμε την έννοια της μέσης γραμμής, ενώ χρησιμοποιούμε και την ύπαρξη της ΑΟΣ για την Γάβδο, η Λίβη δεν είπε τίποτα. Άρα δεν λέω ότι η Λίβη έχει συμφωνήσει, απλώς μας δείχνει ότι εφόσον εσείς λέτε ότι δεν πάτε πέρα από τη μέση γραμμή, εμάς δεν μας ενοχλεί. Που σημαίνει πρακτικά ότι από την άλλη πλευρά, αν αυτοί πάνε μέχρι τη μέση γραμμή, πάλι εμάς δεν μας ενοχλεί. Και αυτό είναι ένα παίγνιο που μπορείτε να φανταστείτε, είναι αν εμείς οι δύο αποφασίσουμε ότι εγώ δεν θα περάσω τη μέση γραμμή, ούτε η κυρία θα περάσει τη μέση γραμμή. Είμαστε πολύ κοντά από αυτό που ονομάζουμε μια συμφωνία, πέρα από τη μέση γραμμή είναι ο άλλος. Ωραία. Άρα η οριοθέτηση όμως θα πρέπει να είναι μια συμφωνία επί του πρακτέου που να λέει το κείμενο στις δύο γλώσσες, αν είναι σε διαφορετικά κράτη, και μετά από κάτω να έχει τα στίγματα. Δηλαδή να λέει εδώ, εδώ, εδώ και αυτά ενώνονται με ευθείες γραμμές. Αυτό. Συνήθως λοιπόν οι οριοθετήσεις, αν θέλετε να δείτε οριοθετήσεις, είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο ίντερνετ, βλέπετε επίσημες οριοθετήσεις που υπάρχουν και συνήθως κάνουν μόνο μία σελίδα. Συνήθως επιπλέον στην τελευταία παράγραφο χρησιμοποιούμε την έννοια της συνεκμετάλλευσης. Άρα για ποιο λόγο. Έχουμε ένα κοίτασμα. Είναι τέτοιου τύπου. Είναι υγρό. Το κοίτασμα άμα είναι έτσι και η οριοθέτησή μας το κόβει, αν εμείς οι δύο έχουμε καλαμάκια και ρουφάμε και οι δύο, έχουμε ένα θέμα. Γιατί βέβαια όταν θα ρουφάει για την πλευρά μου, εφόσον είναι υγρό. Αλλά τι γίνεται, κάνουμε λοιπόν την οριοθέτηση και λέμε, αν υπάρχει κοίτασμα ακριβώς πάνω στη γραμμή, τότε είναι συνεκμετάλλευση. Αν είναι από την πλευρά της κυρίας, είναι δικό της, εντελώς. Αν είναι από την πλευρά μου, είναι δικό μου. Εντάξει. Στο τόσο όπλο. Άρα αυτό είναι, γράφεται και μετά να ξέρετε ότι ας πούμε η Αίγυπτος έκανε και κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι πέρα από τη γραμμή με την Κύπρο, που έχει συμφωνήσει από το 2003, τώρα συμφωνούν να περνάνε στα 12 ναυτικά μίλια στη ζώνη πάνω στη γραμμή, όπου πάλι παίζουν με την συνέννοια της συνεκμετάλλευσης, γιατί καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν πολλά κοιτάσματα και λένε για να μην έχουμε πρόβλημα σε αυτό το πράγμα, άμα ξεπερνάει λίγο από σένα θα παίζουμε και εμείς και το ανάλογο. Αυτό είναι μια πολύ καλή πράξη που γίνεται όταν είμαστε πάνω στις οριοθετήσεις. Άρα αυτό το βλέπετε λοιπόν, μπορείτε να δείτε μόνοι σας χωρίς να σας πείσω λιγερός, και συμφωνίες οριοθέτησης ιστορικές που υπάρχουν. Και υπάρχει ιστοσελίδα που βρίσκει όλες τις συμφωνίες για όλα τα κράτη και μπορεί να βρείτε όλο το κατεβατό πόσες συμφωνίες έχει κάθε κράτος και με ποιο και σας βγάζει τη συμφωνία. Βλέπετε λοιπόν και τα στίγματα. Είναι με αυτά τα στίγματα που εμείς κάνουμε τους χάρτες. Βάζουμε στον υπολογιστή τα στίγματα ώστε να ήταν ένα GPS. Αυτό που έχει σχέση εδώ, είμαστε λίγο πιο κοντά ας πούμε με την Θάσο. Κοιτάξτε αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, τα 6 και τα 12. Άρα τα 6 όπως καταλαβαίνετε τα βλέπουμε με κίτρινα και τα 12 τα βλέπουμε με πράσινα και βλέπετε αυτό που σας έλεγα, έχουμε την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο φουσκωμένα τα νησιά. Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι άμα είναι ΑΟΣ, δεν έχει ανάγκη να κάνετε όλους αυτούς τους υπολογισμούς, όλη αυτή η ζώνη είναι ελληνική. Γιατί με τα 200 ναυτικά μίλια, όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές. Εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα. Εδώ ας πούμε έχετε ένα άνοιγμα σε κίτρινο. Όταν περνάτε σε πράσινο δεν υπάρχει αυτό το άνοιγμα, σταματάει εδώ και εδώ έχετε μια εγκλωβισμένη ζώνη. Δηλαδή αυτό για να πάει εδώ καράβι πρέπει να έρθει με αλεξίπτυτο. Άρα στην ουσία είναι σαν να το έχετε κλείσει. Άρα αυτή η ιδέα όταν θα το περάσετε εδώ, φανταστείτε τώρα ότι εδώ είναι 6 και εδώ είναι 12, όταν θα το περάσετε σε 200, όλες αυτές οι ζώνες που είναι ανοιχτές κλείνουν εντελώς, άρα δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κοιτάζουμε με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια και αυτό που έχει σημασία είναι σε ζώνη επαφής με άλλο κράτος. Εντάξει. Άρα δεν έχουμε πια τις λεγόμενες τρύπες μέσα στα ίδια μας τα νησιά γιατί δεν καλύπτουν την ίδια απόσταση.
Αυτό σας έχω δείξει το Καστελόριζο. Η Ύμβρος δεν έχει χωρικά ύδατα. Η Ύμβρος. Ναι, και βέβαια. Και βέβαια. Ναι, τι σχέση, εγώ μιλάω για τη Θάσο. Ναι, όχι δεν πειράζει, να ρωτάτε, να πειράζει. Εγώ μιλάω μόνο... Ναι, ναι, γι' αυτό. Άρα εδώ μιλάμε, είμαστε μόνο και μόνο, είναι ένα παράδειγμα για να δείτε ποιες είναι οι διαφορές. Άρα εδώ είναι το Καστελόριζο για να ζηλέψετε επειδή δεν έχετε πάει, για όσους δεν έχουν πάει. Γιατί θα μιλήσουμε βέβαια για το Καστελόριζο. Κατάλαβε ο οργανωτής ότι είναι ύπουλη για μια φορά. Γιατί το Καστελόριζο είναι σαν το τραπέζι. Άρα είναι μερικοί που βλέπουν το τραπέζι και άλλοι βλέπουν την επιφάνεια. Τώρα, θα ήθελα να μιλήσουμε για πράγματα που δεν προσέχουμε μερικές φορές. Εδώ είναι, και σας το λέω αυτό για να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να γνωρίζουμε το αντικείμενο. Εδώ έχετε λοιπόν ένα κομμάτι από το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το σχέδιο ΑΝΑΝ δεν είναι το 1982, είναι το 2004, άρα φαντάζομαι ότι ήσασταν όλοι ζωντανοί εδώ. Στο σχέδιο ΑΝΑΝ, άμα σας ρωτούσαν ποια ήταν η θέση σας, προσωπική, όχι κομματική, θα έχετε κάποια θέση. Θα υποθέσουμε εδώ ότι ήσασταν όλοι σωστοί και ορθολογικοί και βέβαια ήσασταν όλοι για την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, άρα απλώς για άλλους που βρίσκονται σε άλλες αίθουσες, να τους πούμε ότι γιατί είχαν άδικο να πούν ναι. Άρα, άρθρο 3, παράγραφος 3, και βλέπετε εδώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να απολάβει πλήρως ανεμπόδιση της πρόσβασης για οποιοδήποτε σκοπό στα ύδατα μεταξύ των υδάτων. Όταν είστε στη στρατηγική, να προσέχετε αυτές τις εκφράσεις. Όταν κάποιος σας ζητάει νερό μέσα σε νερό, υπάρχει ένα θέμα. Προς το παρόν βέβαια δεν ξέρετε ποιο θέμα είναι. Λοιπόν, Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή δεν είναι η Κύπρος που γνωρίζετε, είναι η Κύπρος μετά το σχέδιο ΑΝΑΝ. Άρα η Κύπρος που γνωρίζετε συμμετέχει εδώ μέσα κατά 1/3, όχι μισό, 1/3. Ένας φορέας ελληνοτουρκικός, ένας ελληνοκυπριακός, τουρκοκυπριακός και ένας υποτίθεται ουδέτερος. Προσέξτε την φράση εδώ, λέει δεν θα διεκδικείς, δεν λέει δεν διεκδικεί. Αυτά είναι από τα χειρότερα κείμενα που μπορούμε να δούμε, γιατί τι θέλει να πει αυτό, αν εσείς κάνετε το λάθος να το υπογράψετε, ο επόμενος δεν μπορεί να το διορθώσει. Δεν λέει δεν το διεκδικεί, άρα είναι δεν θα διεκδικήσει. Προσέξτε τώρα οι εφάπτονται οι περιοχές και κοιτάξτε τα νούμερα, είναι μόνο 16,10 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 5,01. Άρα κάποιος που ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ θα σας έλεγε, εντάξει, μιλάμε για λεπτομέρειες. Ναι, κοιτάξτε τώρα την εφαρμογή από αυτές τις λεπτομέρειες και όσοι είναι μαθηματικοί και συνάδελφοι καταλαβαίνουν το πρόβλημα της γωνίας. Άμα δώσετε αυτό το κομματάκι από εδώ και από εδώ, εδώ και το ίδιο εδώ, εδώ είναι οι δύο αγγλικές βάσεις. Και πείτε ότι αυτά είναι κυρίαρχες βάσεις και έχουν ύδατα μεταξύ υδάτων, τότε αυτό εδώ όλο είναι αγγλική ΑΟΣ και αυτό εδώ το κίτρινο. Αυτό λοιπόν ήταν το 2004 όταν όλοι σας εξηγούσαν και βέβαια κατηγορούσαν και τον Τάσο Παπαδόπουλο ότι δεν υπάρχει φυσικό αέριο, ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο, ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι απλώς μια εκλογική φούσκα, ότι το κάνει μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές. Απλώς τώρα που τα ξέρετε ότι είμαστε το 2013, εντελώς τυχαία το κοίτασμα Αφροδίτη είναι εδώ. Και αυτή η ζώνη εδώ μέσα έχει όχι μόνο το οικόπεδο, το λεγόμενο οικόπεδο 12, αλλά έχει και το οικόπεδο 9. Το οικόπεδο 9 είναι το πιο πλούσιο από όλα τα οικόπεδα. Θα το δούμε μετά με τις εταιρείες. Να καταλάβετε, στις 33 κοινοπραξίες που ήταν υποψήφιες, οι 9 ήθελαν το οικόπεδο 9. Το οποίο βέβαια θα βρισκόταν, αν είχε περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ, σε μία αγγλική ΑΟΣ. Και όσοι πιστεύουν ότι σίγουρα οι αγγλικές βάσεις είναι κυρίαρχες,
πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να πείσουν τον εαυτό τους ότι οι Άγγλοι δεν παρατήρησαν ότι ήταν οι αόστης. Σας έχουν ποτέ αφήσει οι Άγγλοι αυτή την εντύπωση ότι έχουν ξεχάσει ότι κάτι τους ανήκει? Για όσους λοιπόν έχουν αυτή τη δυσκολία και νομίζουν ότι είναι αυτό που έγινε, σας υπενθυμίζω Φόκλαν, Μαλουίνες. Είναι νησάκια που είναι πολύ κοντά στην Αργεντινή, τα οποία, όπως ξέρετε όλοι, είναι δίπλα στην Αγγλία. Γι' αυτό οι Άγγλοι πήγαν εκεί πέρα. Ωραία. 12.000 μίλια είναι η κοντινή απόσταση για την Αγγλία. Και για να καταλάβετε πώς έγινε το θέμα, είναι ότι η Αγγλία, τότε αν θυμάστε καλά για τους πιο ειδικούς, ήταν η Θάτσερ. Η Θάτσερ είπε στους στρατιωτικούς της το εξής: μπαίνετε στο καράβι χωρίς σχεδιασμό, τον σχεδιασμό τον βρίσκετε μέσα, βγαίνετε, ξανάρχεστε, αυτό είναι Αγγλία, τελεία. Και είναι αυτό που έγινε. Σας λέω αυτό για τους που λένε ότι πρέπει να πάνε να παίρνουμε αποφάσεις με γραφειοκρατία και τέτοια. Λοιπόν, όταν φεύγουν, δεν έχουν σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός γίνεται μέσα στο καράβι, γιατί διαρκεί. Βέβαια αυτό το καράβι έγινε και με ενίσχυση των Αμερικανών, λόγω της ορχείας, και πήγαν εκεί πέρα για να εξηγήσουν τι, ότι αυτό είναι αγγλικό μέρος και όχι μόνο είναι αγγλικό, αλλά βέβαια είναι και αγγλική αόρος. Άρα, αν πιστεύετε ότι αυτό το ξέχασαν για την Κύπρο και δεν το είχαν ξεχάσει τις Μαλουίνες, οι οποίες Μαλουίνες ήταν το 82, δηλαδή την ημερομηνία της συμφωνίας Montego Bay, και ξαφνικά θα το είχαν ξεχάσει το 2004. Όπου, εντελώς τυχαία, το 2011 βρέθηκε φυσικό αέριο. Τώρα θα μου πείτε, εφόσον ο κύριος έχει αρκετό χιούμορο, επειδή είπαμε για κοντινή απόσταση, λίγη ποσότητα, 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Εντάξει. Στο τέλος δεν καταλαβαίνετε καν τα νούμερα. Εντάξει. Δηλαδή, ωραία. Άρα, για να είμαστε λοιπόν σοβαροί, μερικές φορές παίρνουμε αποφάσεις και θα σας πω τι γίνεται λοιπόν, ειδικά με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Είναι, λέει το εξής, και είναι πολύ ξεκάθαρο, λέει, πρώτο στάδιο, απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, δεύτερο στάδιο, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρίτο στάδιο, ένταξη στην Ευρωζώνη, εντάξει, τέταρτο στάδιο είναι θέσπιση της Κυπριακής ΑΟΣ, την κάνει το 2004, αυτά γίνονται όλα μαζί πακέτο, και συμφωνία, Γάλλο-Κυπριακή συμφωνία, η οποία παρεπιπτόντως παγώθηκε μετά από τον Χριστόφια. Άρα, λέω λοιπόν, για όσους είναι πολιτικοί ή έχουν τάσεις να είναι βουλευτές ή τα διάφορα, σας υπενθυμίζω ότι εφόσον πέτυχε όλα αυτά ο Τάσος Παπαδόπουλος, στις επόμενες εκλογές δεν πέρασε ούτε το δεύτερο γύρο. Έτσι απλώς. Άρα δεν πέθανε πριν, δεν πέθανε, πρόλαβε να δει και την έννοια της αχαριστίας που τον βοήθησε να πάει πιο κοντά στο Θεό. Λοιπόν, η ιδέα είναι ότι αυτή η διαφοροποίηση ποια είναι. Είναι, αν δεν τα κάνετε στη σειρά που είπα, αυτά που έκανε, έχετε ένα μικρό θέμα. Γιατί αν είχαν περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ, τότε θα είχαμε ένα πρόβλημα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εφόσον θα είχαμε πρόβλημα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεν θα παίζαμε με τον ίδιο τρόπο για την ΑΟΣ. Άρα, βλέπετε λοιπόν ότι όταν υπάρχει μια στρατηγική, και το εξηγώ και πάλι, και όσο αφορά και το διαχρονικό στοιχείο, αλλά και θα έλεγα το υπερκομματικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εντοπίσουμε, γιατί όπως έλεγε η κυρία, να μην είναι πολιτικές ερωτήσεις, αλλά ένας τρόπος να μην είναι πολιτικές είναι να είμαστε σε υπερκομματικό πλαίσιο και να εξηγήσουμε το εξής. Η πρώτη συμφωνία που γίνεται, ας βγάλουμε αυτόν τον χάρτη, όχι, ας τα αφήσουμε το υποσχορό. Άρα, η πρώτη συμφωνία που γίνεται είναι το 2003. Η πρώτη συμφωνία που κάνει η Κύπρος γίνεται με τον Κλειρίδη και είναι ένας πρόεδρος από το κόμμα Δυσί, που είναι η δεξιά. Ωραία. Η δεύτερη συμφωνία, πρώτα γίνεται η θέσπιση, και είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Παπαδόπουλος έρχεται από μια τριμερής που είναι κέντρο αριστερά, δηλαδή δεν είναι ο δεξιός του Κλειρίδη, και παρόλα αυτά, ενώ αλλάζουν οι δύο πρόεδροι, η συμφωνία γίνεται 12 μέρες πριν
έρθει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Άρα ο πρόεδρος ο επόμενος είναι υποχρεωμένος να πει στη συμφωνία ότι εγώ θα αποδεχτώ ότι έχει κάνει ο προηγούμενος. Και έτσι έγινε. Άρα κόλλησαν οι δύο. Κάνει λοιπόν τη θέσπιση το 2004 και ενεργοποιεί τη συμφωνία του 2003 την ίδια μέρα της θέσπισης. Μετά κάνει τη συμφωνία το 2007 ο Παπαδόπουλος με τον Λίβανο και με το επιτελείο του Τάσος Παπαδόπουλος ο Γιώργος Δηλίκας ετοιμάζουν τη συμφωνία για το Ισραήλ, αλλάζουν, εκλογές γίνονται και τώρα περνάει ο Χριστόφιας, ο οποίος ανήκει στο ΑΚΕΛ που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, άρα βλέπετε άλλο σκέλος, τρίτο, ο οποίος θα συνεχίσει ακριβώς το προηγούμενο έργο. Και το κερασάκι σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι τρεις πρόεδροι χρησιμοποίησαν τον ίδιο τεχνοκράτη που ήταν παρόν στις τρεις συμφωνίες και στην θέσπιση, παρόν στη συμφωνία με την Νόμπελ και τώρα παρόν στη συμφωνία με την Έννη και την Κογκάζ, είναι ο Σόλωνας Κασίνης. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα χειροπιαστό και να ξέρετε ότι ο Σόλωνας Κασίνης τώρα είναι και στην Επιτροπή της ΑΟΣ για την Ελλάδα και αυτή η τεχνογνωσία δεν είναι κάτι που δεν έχει νόημα, ξέρει ακριβώς τι γίνεται, ξέρει ακριβώς τι είναι με τα κράτη και τι γίνεται με τις εταιρείες. Άρα θέλω να σας πω, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο παράδειγμα για να καταλάβετε ότι το θέμα της ΑΟΣ, τουλάχιστον για την Κύπρο, το διαχειρίστηκαν εντελώς υπερκομματικά. Μπορεί να τσακώνονται μεταξύ τους τα κόμματα, δημοκρατίες είμαστε, δεν πειράζει αυτό, καλά κάνουμε. Λέω, άμα ήμασταν όλοι σύμφωνοι για όλα, θα ήταν ένα θέμα. Αλλά σε μερικά σημεία λέμε, ως εδώ το κομματικό, αυτό είναι ένα εθνικό. Η ΑΟΣ ανήκει σε αυτή την κατηγορία και ευτυχώς, γιατί άμα το σκεφτείτε ότι οι πρώτες διαπραγματεύσεις άρχισαν το 2001 και μετά φτάσαμε στο 2013 και το πρώτο εμπορεύσιμο θα είναι το 2015, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε συνεχώς την ίδια προεδρία με το ίδιο κόμμα. Αλλά κατά συνέπεια, άμα ο ένας έσβηνε την απόφαση του άλλου, δεν θα είχαμε πια τίποτα. Σας το λέω απλώς για παράδειγμα προς μίμηση. Δίνω μερικά παραδείγματα που αφορούν το θέμα των νησιών για να σας βγάλω από το μυαλό αυτό το κόμπλεξ που έχουμε, το οποίο είναι του τύπου, ναι, αλλά εμείς έχουμε μικρά νησιά, οι άλλοι είναι χοντροί, εφόσον είναι χοντροί έχουν μεγαλύτερη ακτογραμμή, κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ζητήσουμε το μισό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε, ας πούμε, ότι η Βενεζουέλα, όπως βλέπετε εδώ, δεν έχει καν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, γιατί έχει τόσα πολλά νησιά κοντά της που όλα θέλουν να έχουν μια κανονική ΑΟΣ, που λέει ας το αφήσω. Καταλάβετε, αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Ισραήλ που δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας επειδή υπάρχει η Παλαιστίνη. Α, ένα ερώτημα που μπορεί να θέσετε στον εαυτό σας είναι, όταν θα υπάρχει η Παλαιστίνη, θα αλλάξει τα δεδομένα της συμφωνίας Ισραήλ-Κύπρο, δεν είναι, θα μπορούσα να το ρωτήσετε τον εαυτό σας. Άμα κάνετε τον υπολογισμό, επειδή τον έχουμε κάνει, θα δείτε τι. Θα δείτε, θυμάστε το Ισραήλ ο χάρτης έχει μια καμπυλότητα, πάει έτσι. Το πάνω μέρος είναι η θάλασσα και κάνει αυτή την καμπυλότητα. Λοιπόν, σε αυτή την καμπυλότητα, άμα υπολογίσετε μετά με τα ίδια δεδομένα την ΑΟΣ της Παλαιστίνης, η Παλαιστίνη θα κλειστεί σαν ένα τρίγωνο και δεν φτάνει καν στην Κύπρο. Άρα η συμφωνία είναι πολύ ξεκάθαρη, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ας θεωρήσουμε θεωρητικά ότι θα έφτανε. Όπως η συμφωνία έγινε πάνω στη μέση γραμμή, θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει μια τροποποίηση πάλι, θεωρώντας ότι ούτως ή άλλως η Κύπρος δεν πάει πιο πέρα. Άρα είναι ένα παράδειγμα πάνω να ξέρετε ότι αυτό έχει λυθεί και το θεωρούμε σημαντικό. Εδώ σας δείχνω ένα άλλο παράδειγμα που έχετε την Ισπανία. Έχετε, βλέπετε εδώ Μαγιόρκα, Μινόρκα είναι τα νησιά της Ισπανίας. Βλέπετε το μέγεθός τους, βλέπετε την ΑΟΣ που δίνουν στην Ισπανία. Αυτή είναι η ΑΟΣ της Ισπανίας και βέβαια η ΑΟΣ της Ισπανίας είναι το συνολικό. Εδώ έχετε την Αλγερία που είναι τεράστιο κράτος. Βλέπετε, έχει αυτή την ΑΟΣ. Άρα η ιδέα είναι ότι μην νομίζετε ότι μερικά πράγματα δεν γίνονται γιατί δεν το έχετε δει. Τώρα θα ήθελα να περάσω σε ένα θέμα το οποίο είναι το εξής. Εδώ. Θυμάστε ότι ακούμε πολλές φορές ότι άμα κάνουμε κάτι θα πάμε στα δικαστήρια. Ή μας φοβίζουν μερικές φορές λέγοντας ότι κάποιος θα πάει στα δικαστήρια να μας κατηγορήσει.
Πρώτα απ' όλα είναι άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει το δίκαιο της θάλασσας, αυτό είναι σίγουρο, ούτε καν το διεθνές δίκαιο. Διότι στο διεθνές δίκαιο πρέπει αυτός που κατηγορείται να αποδεχτεί ότι είναι κατηγορούμενος. Είναι τεράστια διαφορά αυτή. Εντάξει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, χειροπιαστό. Ας κάνω την εξής ερώτηση, προσέξτε, η ερώτηση είναι ύπουλη. Πότε έγινε, το εξηγώ και στο 4ε, λέω ξανά ότι η ερώτηση είναι ύπουλη, άρα αν πάρετε μόνο ένα κομμάτι δεν θα καταλάβουν τι λέμε. Λοιπόν, λέω, πότε έγινε η εισβολή στην Κύπρο, στο διεθνές δίκαιο. Έχετε όλη την εντύπωση ότι πρέπει να απαντήσετε αυτό που ξέρετε. Αλλά όπως σας έχω προειδοποιήσει ότι είναι ύπουλοι, λέτε κάτι δεν θα κολλάει. Όχι. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει εισβολή. Πρώτον, θα μου πείτε, εντάξει, να δούμε πού το πάει. Μπορώ να κάνω και χειρότερο. Πότε αρχίζει η κατοχή. Άρα λέτε, εφόσον δεν έχουν αποδεχτεί την εισβολή, δεν θα μπορεί να υπάρχει κατοχή. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι έχει αρχίσει η κατοχή. Άμα σας πω ότι στο διεθνές δίκαιο η κατοχή αρχίζει το 1987, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι πώς μπορούν να κάνουν κατοχή χωρίς να έχει γίνει εισβολή και τι στο διάλογο έκαναν μεταξύ 1974 και 1987. Είναι πολύ απλό. Αυτό οφείλεται στο τι γίνεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εμείς έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε ως Ευρωπαίοι πολίτες, είμαστε ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν είμαστε. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε ανάλογα με τα πρωτόκολλα που υπογράφετε. Άρα μπορείτε να υπογράψετε μερικά πρωτόκολλα που προκαλούν μια ενεργοποίηση. Αυτό που έκανε λοιπόν η Τουρκία είναι ότι έχει υπογράψει ένα πρωτόκολλο για τη διακίνηση των εμπορευμάτων και μέσα από αυτό το πρωτόκολλο επιτρέπει την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό ενεργοποιείται από το 1987. Και τώρα άμα σας πω ότι η προσφυγή περίφημη της Τιτίνας Λουιζίδου άρχισε το 1987, καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί δεν μπορούσε να αρχίσει πριν. Γιατί πριν δεν υπήρχε καν η νομοθεσία να το κάνει. Και να ξέρετε επιπλέον ότι η αποζημίωση που πήρε η Τιτίνα Λουιζίδου, όπως και όλοι οι άλλοι, αρχίζει το 1987. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Υπολογίζουμε την περιουσία το 1974, κάνουμε με εκτιμητή πόσο άξιζε το 87, από το 87 μέχρι ας πούμε το 2013 λέμε ποια είναι η έλλειψη, δηλαδή η μη απόλαυση περιουσίας και πάνω σε αυτό βασίζεται η αποζημίωση η οποία αρχίζει το 87. Σας λέω λοιπόν ότι ξέρουμε εμείς ως Ελληνισμός, γιατί το έχουμε ζήσει αυτό, ότι ενώ εμείς ξέρουμε ότι η εισβολή είναι το 1974, ενώ υπάρχει κατοχή συνεχόμενη, αυτό δεν σημαίνει ότι σε νομικό πλαίσιο έχει γίνει αποδεκτό από την Τουρκία και ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που παρόλο που έχει καταδικάσει πάνω από 30 φορές την Τουρκία, την καταδικάζει μετά το 1987, λόγω του πρωτοκόλλου που έχει συμφωνεί. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το ανάλογο. Σας λέω λοιπόν ότι άμα κάνουμε αυτό θα πάμε στα δικαστήρια. Πρώτα απ' όλα είναι ηλίθιο, για ποιο λόγο. Για να πάμε στα δικαστήρια πρέπει να πάμε και οι δύο. Δεν μπορεί να πάμε μόνος μας. Μπορεί να πάει ένα κράτος να πει θα πάω στο δικαστήριο, σε κατηγορώ. Δεν πάει έτσι. Να πάτε λοιπόν στο δικαστήριο πρέπει να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Και πάμε και οι δύο μαζί, γιατί δεν τα έχουμε βρει, δεν τα καταφέρουμε και λέμε θα πάμε στο δικαστήριο. Αλλά για να πάμε στο δικαστήριο πρέπει να έχουμε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Γιατί το δικαστήριο βασίζεται πάνω σε ένα δίκαιο. Άρα, αν πάτε στο δικαστήριο χωρίς να έχετε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, δεν μπορεί να το κάνετε. Που σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει ότι για να γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, με την Τουρκία, πρέπει προηγουμένως η Τουρκία να υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Ωραία. Και εγώ σας λέω, μακάρι να το κάνει. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει καν. Καταλάβετε τώρα για ποιες φοβίες μιλάμε στην Ελλάδα. Ωραία. Άρα, είναι κάτι που είναι ορθολογικό, κάθε κράτος έχει δικαίωμα να το κάνει, αλλά πρέπει να θυμάστε, για οποιαδήποτε υπόθεση πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο. Εδώ θα σας δείξω λοιπόν κάτι που έγινε μεταξύ Μάλτας και Λιβύης το 1982. Άρα βλέπετε πάνω στο χάρτη τι βλέπετε. Η Μάλτα λέει, επειδή θα περάσει η ΑΟΣ,
θα μπορώ εγώ να επηρεάσω το δικαστήριο και συμφωνεί ότι θα πάει στη Λιβύη για υφαλοκρηπίδα χωρίς να χρησιμοποιήσει αόσμους, λέγοντας ότι θα βρούμε με τη μέση γραμμή. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό που σας λέω τώρα υπάρχει. Είναι ανοιχτή πηγή, μπορείτε να το βρείτε όλη την απόφαση και να δείτε ποια ήταν τα επιχειρήματα της Μάλτας, ποια ήταν τα επιχειρήματα της Λιβύης, ποια ήταν η διαδικασία στο δικαστήριο και ποια ήταν η απόφαση. Εντάξει, όλα αυτά είναι προσβάσιμο και μπορώ να σας στείλω και τα στοιχεία. Τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η Λιβύη λέει, εγώ έχω μεγαλύτερη ακτογραμμή, εσύ είσαι μόνο νησί. Η Λιβύη είναι εδώ και εσύ είσαι μόνο νησί. Και τι γίνεται. Υπολογίζουν τη μέση γραμμή, τη σηκώνουν τη μέση γραμμή στο δικαστήριο και τη μετακινούν εδώ και ως αποτέλεσμα η Μάλτα χάνει 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα με αυτήν την απόφαση. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Άρα, προσέξτε τώρα, όταν πάμε και οι δύο στο δικαστήριο, η απόφαση του δικαστηρίου είναι τελεσίδικη. Και δεν μπορείτε ξαφνικά να πείτε τελικά δεν θέλω να πάω. Εφόσον πήγατε, πήγατε. Βγαίνει η απόφαση, έβγαινε και, και εκτελείται. Μπορούμε να κάνουμε όπως και χειρότερο. Γιατί όλοι έχετε ακούσει ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να πάει για υφαλοκρηπίδα. Παρεπιπτόντως έχετε παρατηρήσει ότι είναι η Μάλτα που είναι νησί. Δεν είναι η Λιβύη. Και αυτός που έχασε είναι το νησί. Άρα, εκτός αν θεωρείτε ότι όλη η Τουρκία είναι ένα νησί και εμείς είμαστε μόνο χερσαίο τμήμα, έχετε ένα πρόβλημα νοητικής υστέρησης. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Το 1985 η Τινησία κάνει ένα τεράστιο λάθος και πάει και αυτή με τη Λιβύη για υφαλοκρηπίδα. Κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα, δεν είναι, από αυτά που ακούγατε. Ωραία, κοιτάξτε τώρα. Λέει η Τινησία, έχω αυτό το νησί. Διεκδικώ την υφαλοκρηπίδα του. Όταν τη διεκδικώ πάει μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, είναι μόνο ακτή. Η Λιβύη λέει, εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Θα πάτε μέχρι εδώ. Πάνε λοιπόν στο δικαστήριο και τι αποφασίζει το δικαστήριο. Όχι μέση γραμμή, το μέσο όρο των μέσων γραμμών. Που σημαίνει, δηλαδή μιλάμε, εντάξει, να το σκεφτείς αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το νησί υπάρχει κατά 50%. Γιατί εδώ είναι 0%, εδώ είναι 100% και εδώ είναι 50%. Όχι μόνο αυτό, γιατί ο Σολομώντας δεν το κόψε το παιδί. Εδώ το κόψε. Όλος την φόβησε. Άρα η ιδέα είναι ότι χρησιμοποίησαν το ίδιο δικαστήριο, το οποίο παρεπιπτόντως μπορεί να χρησιμοποιήσει ως δεδικασμένο την προηγούμενη απόφαση. Και το βλέπετε στα επιχειρήματα της Λιβύης, λέει, λόγω της απόφασης του 82, όπου το δικαστήριο μας έδωσε αυτό, χρησιμοποιούμε αυτό και αυτό έγινε 3 χρόνια μετά. Και ρωτάω, εφόσον ξέρετε αυτές τις δύο υποθέσεις, 1982-1985, περί υφαλοκρηπίδας και στις δύο περιπτώσεις, οι χώρες που είχαν νησί έχασαν. Εσείς θα πηγαίνατε. Άρα το θέμα σας, του τύπου τι θα κάνουμε αν πάμε στην Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση, κανένας δεν θα το κάνει. Η Ελλάδα δεν θα πάει ποτέ στο Διεθνές Δικαστήριο για υφαλοκρηπίδα. Με τίποτα. Γιατί άμα πάει, κοιτάξτε τι γίνεται. Σε μία περίπτωση έχασαν εντελώς, στην άλλη περίπτωση έχασαν 50%. Θα σας το πω πολύ πιο ομά. Αν το Καστελόριζο χάσει 10% από την ΑΟΣ του, 10%, όχι 50, 10, υφαλοκρηπίδα όλα αυτά που θέλετε, δεν κολλάμε πια με την Κύπρο. Δεν κολλάμε πια καν με την Ελλάδα, εννοώ την υπόλοιπη Ελλάδα. Το Καστελόριζο είναι πολύ απομονωμένο. Άρα, ας το υπολογίσουμε τώρα που το είπαμε. Άρα, καταλαβαίνετε τώρα, ελπίζω μετά από αυτή τη διάλεξη να ξέρετε ότι το θέμα της υφαλοκρηπίδας στη δικαστήριο το ξεχνάμε. Εντάξει, δεν ασχολούμαστε καν με αυτό και γι' αυτό το βλέπετε ότι δεν το κάνουμε παρόλο που μερικοί το γράφουν. Άρα, εδώ σας δείχνω την επιρροή της Γάβρου. Έχει ενδιαφέρον να σας το δείξω αυτήν την περίοδο, γιατί αυτή την περίοδο είναι εκεί που βρίσκεται το καράβι. Άρα, η επιρροή της Γάβδου προσθέτει στην Κρήτη, στην Ελλάδα βέβαια, στην Κρήτη μετά, και η Γάβδου προσθέτει 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για όσους δεν είναι ναυτικού, η Γάβδος βρίσκεται στα 21 ναυτικά μίλια και βλέπετε το μέγεθος. Βλέπετε τι προσφέρει. Και το καράβι αυτή την περίοδο κάνει αυτό, κάνει τέτοιες γραμμές.
Εντάξει. Ωραία. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό. Εδώ είναι η ΑΟΣ χωρίς τη ΓΑΒΔΟ, εδώ είναι με τη ΓΑΒΔΟ. Τη βλέπετε τη διαφορά. Αυτά είναι τα διαγράμματα Βορονόη που σας έλεγα. Τώρα θα ήθελα να σας ανεβάσω λίγο το ηθικό επί του πρακτέου. Γιατί κανονικά τώρα είσαστε ενισχυμένοι σε θέμα γνώσης, αλλά δεν έχετε ακόμα ηθικό ανεβασμένο, γιατί σου λέτε αυτά είναι θεωρητικά. Τώρα πρακτικά. Το καλώδιο Ευρωάζια είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της ΔΕΗ, όπως το βλέπετε πάνω, το είναι ο χάρτης από την συμφωνία. Άρα έχετε τη ΔΕΗ, έχετε την Quantum Corporation που είναι η εταιρεία της Κύπρου, έχετε την ΑΕΚ που είναι η ΔΕΗ της Κύπρου και έχετε το ανάλογο από τη ΔΕΗ στο Ισραήλ. Δηλαδή είναι οι τρεις κρατικές εταιρείες για το ρεύμα. Τι συμφώνησαν? Συμφώνησαν να κάνουν μια κοινοπραξία η οποία... Όχι, θα σας το κάνω αλλιώς. Ας πούμε ότι σας ανακοινώνω ότι θα το κάνουμε αυτό. Εντάξει. Θα σας ανακοινώνω ότι θα το κάνουμε. Θέλω να δείτε στον εαυτό, να πείτε στον εαυτό σας αν θα πιστέψετε όλα αυτά που θα σας πω. Εντάξει. Άρα ας πούμε ότι έχουμε ένα τεράστιο project και λέμε θα βάλουμε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είμαστε τρεις χώρες, θα ενωνόμαστε με ένα καλώδιο. Αυτό το καλώδιο θα κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε μήκος, πάνω από 1000 χιλιόμετρα και θα μπορεί να μεταφέρει 2 γιγαβάτ. Έχουμε ένα καλώδιο που ενώνει την Ελλάδα με την Ιταλία, μεταφέρει 0,5 γιγαβάτ αυτό. 2 γιγαβάτ, καταλάβετε. Ας πούμε ότι έχουμε το σε σειρά, έτσι, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Εντάξει. Άμα η Κύπρος την βάλουμε να παράγει όλη την ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί, θα παράγει 1,4 γιγαβάτ. Δηλαδή, μόνη της δεν φτάνει να γεμίσει μόνο το καλώδιο. Το καλώδιο αυτό είναι τέτοιου τύπου και θα έχει ένα γραμμικό βάρος 60 κιλά. Έχει δύο χαλκούς διπλής κατεύθυνσης με οπτικές ίνες και αυτό θα το τοποθετηθεί με καράβι από την Ιταλία που θα τον κάνει κάτω από τον πυθμένα, ένα μέτρο κάτω από τον πυθμένα, έτσι ώστε να είναι εντελώς μες στη γη. Σε όλοι. Επιπλέον μας έχουν ζητήσει να υπολογίσουμε με τα διαγράμματα που κάνουμε αυτά τα δύο στίγματα, εδώ και εδώ, που είναι το τριπλό σημείο Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος και Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος. Αυτά λοιπόν τα τριπλά σημεία, εδώ είναι οι συντεταγμένες που τους δώσαμε και εδώ είναι το βάθος που έχουμε από τους βαθηματικούς. Είναι μείον 2612 και μείον 2930. Και γιατί μας ζήτησαν αυτό το πράγμα? Μας ζήτησαν για να περνάει το καλώδιο, ενώ δεν έχουμε κάνει ακόμα ΑΟΣ, ενώ δεν έχουμε ακόμα οριοθετήσει ΑΟΣ, να περνάει από εκεί που έχουμε επαφές. Τώρα πείτε μου αν το πιστεύετε αυτό. Αποκλείεται, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα άμα σας πω όμως ότι το έχουμε υπογράψει ήδη, άμα σας πω ότι η προμελέτη από αυτό το σχέδιο τελείωσε αρχές του 2012 και η τελική συμφωνία έγινε το Νοέμβριο 2012 και είμαστε τον Ιανουάριο 2013 και ότι η πόντιση του καλωδίου αρχίζει φέτος. Αλλά δεν πειράζει, ας πούμε ότι δεν το πιστεύετε ακόμα. Πώς? Όχι μόνο μας ευνοεί, αλλά άμα έχετε και ανθρώπους που βρίσκονται δικούς σας, που βρίσκονται και στην Κρήτη, θα σας δώσω ένα πολύ παράδειγμα για το ευνοϊκό. Η Κρήτη δεν μπορεί να έχει επιδοτήσεις για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, διότι δεν ενώνεται με το χερσαίο τμήμα, το υπηρετικό. Μέσω του καλωδίου γίνεται. Άρα μέσω αυτό το καλωδίο, με αυτό εδώ το πράγμα που ενώνει την Κρήτη με την Πελοπόννησο, οι Κρήτες θα έχουν δικαίωμα και αυτοί να έχουν επιδοτήσεις κανονικά σαν να είναι στην υπηρετική Ελλάδα. Να καταλάβετε πόσο είναι ευνοϊκό. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν έκανα την ανάλογη διάλεξη στην Κρήτη, αμέσως με ρωτούσαν από πού περνάει και πού θα περάσει. Ενώ εσείς αναρωτιέστε ακόμα αν θα γίνει. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Εντάξει, ωραία. Λέω λοιπόν, αυτό είναι σε κάθε σημείο, η ΑΟΣ είναι για όλους, για όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβετε επιπλέον, νομίζω ότι θα το καταλάβουμε, αυτό λοιπόν ήταν το προσχέδιο, το βλέπετε πώς είναι ο χάρτης και πώς έγινε. Εντάξει, αυτός είναι ο τελικός. Άρα, σας δίνω λοιπόν αυτή την πληροφορία και να ξέρετε ότι όταν έγινε η προσυμφωνία,
ήμασταν στο 1,5 δις. Και όταν έγινε η τελική πήγαμε στο 2,8 δις. Εντάξει. Λοιπόν, το καλώδιο όταν θα τοποθετηθεί με ρομπότ. Δεν θα είναι καλώδιο που κρέμεται. Το καλώδιο που μας ενώνει, το καλώδιο γκρίτα, γκρι, Ελλάδα, ήτα, Ιταλία, που μας ενώνει με την Ιταλία, σε κάποια σημεία κρέμεται μέσα στο νερό. Εντάξει, πολύ βαθιά, δεν έχει θέμα. Αλλά εδώ δεν κάνουν καθόλου αυτό το πράγμα. Είναι το ρομπότ που μπαίνει μέσα, το βυθίζει και το ξανακαλύπτει. Αυτό δυστυχώς, και σας λέω για όσους έχουν πρόσβαση, ψάξτε στο ίντερνετ στα αγγλικά το όνομα Euro-Asia Interconnector και θα δείτε πόσα άθρα υπάρχουν πάνω σε αυτό. Ψάξτε το στα ελληνικά και θα δείτε πόσα δεν υπάρχουν. Ενώ βέβαια δεν το έχουν υπογράψει οι Άγγλοι, το έχουν υπογράψει η Ελλάδα. Και παρεπιπτόντως η ΔΕΗ, για την οποία ακούτε μόνο κακά νέα, και ρωτάω εγώ, δεν σας ξαφνιάζει που η ΔΕΗ είναι ικανή να υπογράψει αυτό το πράγμα? Αλλά μπορώ να κάνω χειρότερο. Κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το project το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χορηγία. Και έχει περάσει ήδη τα δύο πρώτα στάδια. Ρωτάω εγώ. Κράτε παιδιά, αφού δεν έχετε κάνει καν την ΑΟΣ, μας δίνετε ένα πράγμα που θέλετε να το, να το δώσουμε, να βάλουμε λεφτά, και εμείς λέμε ναι κιόλας. Δεν σας ξαφνιάζει αυτό? Και βέβαια δεν σας ξαφνιάζει, γιατί περιμένετε τα πάντα στην Ελλάδα. Η ιδέα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται. Αυτό το καλώδιο, γιατί δεν σας το είπα, εδώ είναι το κερασάκι, ποιο ηλεκτρικό ρεύμα θα μεταφέρει? Το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται από την καύση του μεθανίου που προέρχεται από το φυσικό αέριο που έχουν βρει. Θα καίνει το φυσικό αέριο και η καύση αυτή θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί είναι το πρώτο, το πιο εύκολο στάδιο που μπορούμε να κάνουμε. Το καίτε επί τόπου, αλλά δεν το μεταφέρετε. Και η καύση που παράγεται σας παράγει μια ενέργεια, το μετατρέπετε σε ηλεκτρική ενέργεια και αυτό το στέλνετε. Αυτό είναι. Άρα, για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι η ΑΟΣ είναι μια πραγματικότητα, θα δείτε, γιατί βέβαια έχουμε και τέτοιες ιδιότητες στην Ελλάδα, ότι θα έχουμε μερικούς που θα έχουν στο σπίτι τους ρεύμα από φυσικό αέριο και θα αναρωτιούνται αν πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ. Θα είναι πώς? Θα είναι υπάρχει? Θα είναι φτηνότερο. Ναι, θα είναι πολύ φτηνότερο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ναι, γιατί δεν είπα όλο το χειρότερο, εδώ δηλαδή λες μετά, ξέρεις, είναι, δηλαδή είναι η γυναίκα που ψάχνει άντρα που είναι και πλούσιος και όμορφος, εντάξει. Όχι, όχι, υπάρχει. Λοιπόν, εδώ πάνω με την ΑΟΣ, άρα προσέξτε, για να καταλάβετε, εμείς πληρώνουμε αναμονάδα σχεδόν 21 ευρώ τη μονάδα, εντάξει. Αυτό, ας πούμε, της Κύπρου θα παράγεται με 3 ευρώ τη μονάδα. Εμείς στην πραγματικότητα το αγοράζουμε 15, αλλά επειδή είμαστε μια πλούσια χώρα, βάζουμε και επιπλέον λεφτά. Εντάξει, γιατί είμαστε γενναιόδοροι, και από το να έρθει από τα σύνορα που το παίρνουμε από το Αζερβαϊτζάν μέχρι να έρθει μέσα στο σπίτι, βάζουμε και μερικά ευρώ παραπάνω, γιατί λέμε χαλάλι σου. Εντάξει, να καταλάβετε δηλαδή τι κάνουμε. Και τώρα είναι μερικοί από εμάς που αναρωτιούνται αν θα πρέπει να κάνουμε και να βρούμε εμείς φυσικό αέριο. Εμείς που θα είναι επιτόπου, που θα είναι το δικό μας, που θα είναι δικοί μας οι εργάτες που θα δουλεύουν πάνω σε αυτό και θα το πουλάμε επί τόπου. Που θα το πουλάμε τόσο πολύ που δεν θα μπορούμε να το χαλάμε επί τόπου και θα αναγκαζόμαστε, παιδιά, προσέξτε θα πω, θα αναγκαζόμαστε να το πουλάμε. Και θα αναγκαζόμαστε να παίρνουμε λεφτά από τους ξένους. Και μετά τι θα κάνετε με όλα αυτά τα λεφτά? Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εντάξει, δεν λέω ότι είναι για αύριο, αλλά μην το παρακάνουμε. Δηλαδή ξέρουμε όλοι τι είναι φυσικό αέριο. Το χρησιμοποιούμε. Έχουμε δίκτυο, το οποίο δίκτυο παρεμπιπτόντως το έχουμε και λόγω των Ιταλών. Παρεμπιπτόντως θυμάστε ότι η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντελώς τυχαία, εμείς είμαστε προς το παρόν μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή. Και έχουμε καλώδια που θα περνάνε από εμάς. Άμα δεν έχετε ΑΟΣ, θα περνάνε από εμάς σε διεθνή χωρικά ύδατα και δεν θα παίρνουμε τίποτα. Άμα έχουμε ΑΟΣ, πληρώνουν. Μόνο και μόνο να περνάνε είναι ήδη κάτι. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν χειροπιαστά, να σας δείξω, εδώ είναι το μέγεθος της περιοχής του Καστελορίζου. Άρα συνολικά για να καταλάβετε, δεν σας δείχνω όλες τους χάρτες
Κανονικά πρέπει να μου πει σε κάποια φάση να. Όχι, είμαστε εντάξει. Είσαστε εντάξει. Είσαστε... Αντέχουν. Ναι, τώρα που του λέω καλά πράγματα, σου λέει άστο να το πει κιόλα. 20.851 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η ΑΟΣ του Καστορίζου. Εντάξει. Η γραμμούλα που βλέπετε εδώ είναι η ζώνη επαφής με την Κύπρο. Αυτή η ζώνη επαφής είναι αυτή που επιτρέπει να μπει το καλώδιο, να μπει αγωγός, να περνάει καράβι LNG. Αυτό. Εντάξει. Και αυτό οφείλεται σε αυτές εδώ τις κουτσουλιάς που δεν βλέπετε καν, που είναι το σύμπλεγμα Καστελόριζο και αποτελείται από 14 νησιά. Το βλέπετε εδώ με τα διαγράμματα. Εδώ είναι σε γενικό πλαίσιο και εδώ είναι η ζώνη επαφής. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημασία πρέπει να δώσουμε σε αυτό το σύμπλεγμα, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ζώνη επαφής. Και το πιο σπουδαίο είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί ήδη, όπως σας το είπα, για τα δύο πρώτα στάδια, να υπάρχει αυτή η χορηγία, γιατί ξέρει πολύ καλά τι θα γίνει στο δεδομένο. Άρα εδώ θα ήθελα να σας δείξω τον χάρτη της εταιρείας Nobel, πώς βλέπει τον κόσμο, και βλέπετε ότι εντελώς τυχαία βάζει την Ανατολική Μεσόγειο στις σημαντικές δράσεις. Εντάξει. Εδώ είναι τα κοιτάσματα. Η Νόμπελ έχει τρυπήσει εδώ και εδώ. Στην Αίγυπτο έχουμε τρυπήσει πάνω από 1500 φορές. Στη Λιβύη πάνω από 130 φορές με 30 εμπορεύσιμες. Στο Ισραήλ 8 φορές φυσικό αέριο, 8 φορές εμπορεύσιμο. Στην Κύπρο μία εμπορεύσιμη με την πρώτη. Εμπορεύσιμο, όχι απλώς το βρήκαμε. Εντάξει. Άρα, να καταλάβετε λοιπόν τι εννοώ. Άμα πάρετε όλες τις γεωτρήσεις της τελευταίας δεκαετίας, προσέξτε και αυτό και για τον κύριο, είναι και αυτό καλό νέο. Εντάξει, και αυτό. Τον βλέπω να χαμογελάει εκεί πέρα ήδη. Άμα πάρετε λοιπόν όλες τις γεωτρήσεις όλου του κόσμου της τελευταίας δεκαετίας και πάρετε τις τρεις καλύτερες, λέτε, ποιες είναι οι τρεις καλύτερες. Οι δύο είναι στο Ισραήλ, η μία είναι στην Κύπρο. Εντάξει. Άρα, το 2009, το Ταμάρ είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο του 2009. Το 2010, το Λεβιάθαν, είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα της δεκαετίας στον κόσμο. Εντάξει. Και βλέπετε πως πάει μετά, το 2011, εντελώς τυχαία, έψαχναν δίπλα. Να καταλάβετε πως πάει. Μία εταιρεία ενδιαφέρεται για μία περιοχή όταν έχει 10% πιθανότητα να βρει κάτι. 10%. Αν έχει 5, δεν πάει. Ναι. Όταν πήγαν εδώ είχαν 17. Όταν πήγαν πιο πάνω είχαν 35. Όταν πήγαν πιο πάνω είχαν 56. Όταν έφτασαν στην Κύπρο είχαν 70. Αυτά είναι τα νούμερα που δεν τα φαντάζονται καν. Και σας ξαναλέω, όταν έχουν 10% πηγαίνουν ήδη να κάνουν επενδύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έγινε με το 70. Άρα, για να σας δείξω τώρα σε χάρτη. Ας αφήσουμε αυτά. Τι γίνεται, κάτι το συγκεκριμένο με την Κύπρο. Ας αφήσουμε τα γαλλικά δεδομένα. Εδώ είναι, να το λέμε όμως, γιατί το γαλλικό μοντέλο είναι ένα παράδειγμα για μας. Το βλέπετε αυτό το μοντέλο. Η Γαλλία έχει την δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο λόγω των νησιών. Σας κάνω λοιπόν την εξής ερώτηση. Θεωρείτε ότι η Γαλλία δίνει σημασία στα νησιά? Φυσικά. Ωραία. Παραπληκτώντας όμως εμάς, μας περνάνε την ιδέα ότι μόνο οι Έλληνες δίνουν σημασία στα νησιά και κανένας άλλος δεν ασχολείται με τα νησιά. Άρα, έρχομαι λοιπόν πολύ γρήγορα εντός εισαγωγικών. Σας δείχνω, αυτά που σας δείχνω τώρα είναι κομμάτια από την γαλλική ΑΟΣ με τα νησιά τους, για να καταλάβετε για τα μεγέθη. Αυτό εδώ είναι η πίστα του αεροδρομίου. Εντάξει, κοιτάξτε. Η επιφάνεια της Ευρώπα είναι 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 28. Η επιφάνεια της ΑΟΣ είναι 127.300. Άρα βλέπετε, κάθε φορά που βλέπετε αυτά τα δύο νούμερα,
είναι αυτά που το ένα είναι η επιφάνεια, το άλλο είναι το μέγεθος της ΑΟΣ. Να καταλάβετε, εδώ σας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, εδώ έχετε τη Γαλλία και εδώ έχετε τη Νέα Καλεδονία και εδώ έχετε την ΑΟΣ της Νέας Καλεδονίας, που είναι 3 φορές η Γαλλία. Η Γαλλία είναι απλό, έχει 22 φορές το μέγεθος της ελληνικής ΑΟΣ λόγω των νησιών. Και είναι η δεύτερη χώρα και είναι 11 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα πάνω κάτω όπως είναι η Αμερική. Άρα, εδώ βλέπετε το γαλλικό, το ευρωπαϊκό και τώρα θέλω να σας δείξω, εδώ είναι η Αυστραλία. Η Αυστραλία, παρόλο που μπορεί να σας ξαφνιάσει, έχει μία ΑΟΣ που είναι η μικρότερη της Γαλλίας. Είναι η τρίτη. Η ΑΟΣ της Ρωσίας είναι η μικρότερη. Είναι η τέταρτη. Άρα, εδώ είναι η ΑΟΣ της Αμερικής, που είναι η πρώτη ως κράτος και μπορεί να σας ξαφνιάζει, είναι ότι η ΑΟΣ της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη του κόσμου. Και ρωτάω, αν είσαστε ο πρώτος του κόσμου, είστε ενημερωμένος για το θέμα της ΑΟΣ, τι λέτε εσείς, ας πούμε. Άρα, θέλω να σας πω ότι άμα πάρετε όλες τις ΑΟΣ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοιτάξτε, μπορεί στο μυαλό σας να έχετε μόνο αυτό. Στο μυαλό σας πρέπει να έχετε και αυτά. Όλα αυτά είναι στην ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο, και έχει και η Αγγλία, έχει και υπάρχουν. Εδώ είναι λοιπόν το κοίτασμα Αφροδίτη με χάρτη του Σόλωνα Κασσίνη, που βλέπετε πώς είναι αυτός ο διαχωρισμός. Θυμάστε τη συμφωνία μας με το μπουκάλι. Και πρέπει να ξέρετε ότι εδώ έχει γίνει, έχουμε τρυπήσει εδώ και έχουμε βρει φυσικό αέριο και τώρα έχει τρυπηθεί εδώ, το επόμενο θα είναι εδώ. Συνήθως χρησιμοποιούμε 5 γεωτρήσεις για να έχουμε μια χαρτογράφηση των δεδομένων. Αυτό εδώ σας δείχνω κάτι που μπορεί να σας αγγίξει. Εδώ είναι οι τεκτονικές πλάκες και βλέπουμε 3 ζώνες όπου υπάρχει σύγκληση και είναι του ίδιου τύπου. Και βλέπετε αυτές οι ζώνες είναι, η μία είναι στην Αυστραλία, η μία είναι η Καραϊβική και η άλλη είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, άμα πάρετε αυτές τις 3, θα δείτε τι, θα δείτε ότι είναι του ίδιου τύπου και εδώ έχει βρεθεί φυσικό αέριο και πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πετρέλαιο και εδώ δεν ψάχναμε. Λοιπόν, τα αναμενόμενα αποθέματα για την Ελλάδα, βλέπετε πάνω κάτω πως είναι η ΑΟΣ. Εδώ είναι 1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια στο Αιγαίο, είναι 2 δισεκατομμύρια βαρέλια στο Ιόνιο. Στην περιοχή που αφορά Ελλάδα, Κύπρος, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος, είναι 50 με 170. Το ελληνικό κομμάτι είναι αυτό. Και εδώ είναι τι γίνεται νότια της Κρήτης. Όταν βλέπετε 2 νούμερα, το πρώτο νούμερο είναι με 90% βεβαιότητα, το δεύτερο νούμερο είναι με 10% βεβαιότητα. Άμα κοιτάξετε τα δεδομένα, αυτά αν θέλετε είναι ευρωπαϊκά δεδομένα και αυτά εδώ, Stratfor, είναι αμερικάνικα. Για την ίδια τοποθεσία οι Αμερικάνοι λένε 20-30, που σημαίνει το 20 για μας είναι το 50% βεβαιότητα. 50% βεβαιότητα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχετε αυτό, συν μπορεί να έχετε κάτι άλλο. Αυτό το υπολογίζετε. Και όπως βλέπετε, αν καταλάβετε λοιπόν το χάρτη σε σχέση με αυτά που είχαμε πει στην αρχή, για όσους νομίζουν ότι το μεγάλο πρόβλημα της ΑΟΣ είναι το θέμα της Τουρκίας, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί τα μεγάλα κοιτάσματα δεν είναι εδώ. Είναι εδώ. Επιπλέον, για να είμαστε σοβαροί, εδώ έχουμε πάρα πολλά νησιά, έχουμε τουρισμό. Είναι λοιπόν, νομίζετε, απαραίτητο να βάζουμε πλατφόρμες δίπλα από τουριστικά νησιά οι οποίες φαίνονται στα 48 χιλιόμετρα, ενώ τα μεγάλα κοιτάσματα δεν είναι εδώ, είναι εδώ, τα οποία είναι μακριά, θα το δείξουμε τώρα σε λίγο, είναι μακριά από οποιαδήποτε κατοικήσιμη περιοχή και θα δείτε ότι εφόσον γίνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ως επενδυτής να πάτε σε μία ζώνη που έχει λιγότερα αποθέματα. Άρα, περνάω αυτούς τους χάρτες, απλώς τους περνάω γιατί μπορεί να σας δώσουν ιδέες για ερωτήσεις αν έχετε μετά. Εδώ λοιπόν έχετε την οριοθέτηση της γραμμής με την Ιταλία. Αυτό σας το δείχνω για όσους σας λένε ότι δεν ξέρουμε πού είναι. Εντάξει, αυτός εδώ όχι μόνο ξέρουμε πού είναι και αυτός εδώ, αλλά ξέρουμε και τα ονόματά τους γιατί τους έχουμε ονομάσει εμείς. Αυτό είναι το κοίτασμα Πύρος και αυτός είναι το κοίτασμα Αχιλλέας.
Ελπίζω να βλέπετε σε αυτήν εδώ ότι το πλαίσιο του Αχιλλέα είναι το μέγεθος της Ζάκυνθου. Εντάξει, Ζάκυνθος τη μεταφέρεται. Άρα εδώ μιλάμε για 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Αφροδίτη είναι γύρω στα 100-140, όπως το είχατε δει στον προηγούμενο χάρτη. Άρα εδώ, για όσους λένε ότι δεν έχουν γίνει ποτέ σεισμικές έρευνες, αν το προσέξετε, αυτός εδώ είναι ένας χάρτης του ΙΠΚΑ. Και άμα κοιτάξετε εδώ, τουλάχιστον για αυτούς που είναι πιο μπροστά, αν μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΠΚΑ, θα δείτε ότι οι ημερομηνίες εδώ αρχίζουν από το 1974 έως το 2000. Σε αυτό έχετε διαφορετικά χρώματα και είναι όλες οι περιοχές που έχουν γίνει σεισμικές έρευνες, οι επίσημες, γιατί βέβαια οι ανεπίσημες είναι πολύ περισσότερες. Ας περάσουμε εδώ στο τι γίνεται αυτή την περίοδο στην Κύπρο, να καταλάβετε τι έγινε πριν μερικές μέρες ως συμφωνία. Η Κύπρος έχει κάνει το οικόπεδο 12, για το οποίο έχετε όλοι ακούσει. Το οικόπεδο 12 είναι αυτό που διαχειρίζεται η εταιρεία Nobel. Το οικόπεδο 12, όμως, αυτό που μπορεί να μην έχετε ακούσει, είναι ότι είναι το πιο φτωχό από όλα. Το πιο φτωχό από όλα τα οικόπεδα της Κύπρου αξίζει προς το παρόν 100 δις. Άρα, το ξαναλέω, για ποιο λόγο, πώς να σας πείσω. Στο οικόπεδο 12, όταν έγινε ο διαγωνισμός, υπήρχαν 4 εταιρείες. Στις 4 εταιρείες δεν υπήρχε καμία μεγάλη εταιρεία. Και η Nobel είναι μια μεσαία εταιρεία. Όταν έγινε ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης, στα 12 οικόπεδα που άνοιξαν, ξαφνικά εμφανίστηκαν 33 εταιρείες που μπήκαν σε 15 κοινοπραξίες και βλέπετε εδώ τις χώρες από Καναδά, Αμερική, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μαλαισία, Ιταλία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Ινδονησία. Όλες αυτές οι χώρες τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν τι είναι η Κύπρος και όχι μόνο πού είναι η Κύπρος, αλλά πού είναι τα οικόπεδα. Τώρα, σε αυτό το οικόπεδο δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος. Γιατί, προσέξτε τον λόγο, γιατί είναι πολύ κοντά. Τι είναι πολύ κοντά? 27 ναυτικά μίλια. Αυτό εδώ κανένας, γιατί είναι πολύ μικρό. Εδώ κανένας, γιατί είναι πολύ βαθύ. Για όλα τα άλλα υπάρχουν υποψήφοι. Όπως σας είπα, στο οικόπεδο 9 υπήρχαν και υπάρχουν τώρα, τώρα πια όχι γιατί έχει δοθεί, 9 υποψήφιες κοινοπραξίες. Μόνο για το οικόπεδο 9. Από όλες τις εταιρείες που σας έδειξα, από όλες τις χώρες, καμία δεν ήταν υποψήφια για το οικόπεδο 12. Ενώ εσείς έχετε ακούσει ότι είναι τεράστιας αξίας. Ωραία. Να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Έχει υπογραφτεί η συμφωνία 2, 3 και 9 με την ENI, που είναι η Ιταλική εταιρεία, και την Κορεάτικη εταιρεία. Όλο αυτό το 2, 3 και 9. Το 12 είπαμε ότι είναι η Nobel, το 11 θα είναι η Total. Εντάξει, και τώρα η Total παίζει για να έχει και το 10. Για να καταλάβετε την σιγουριά της Total. Πρώτον, η Total στα 9 οικόπεδα είναι υποψήφια στα 7. Στο οικόπεδο εδώ, η Total μετά τη συμφωνία θα έρθει κατευθείαν να τρυπήσει στα 7 χιλιόμετρα βάθος για πετρέλαιο, χωρίς να κάνει επιπλέον σεισμική έρευνα. Οι σεισμικές έρευνες που έχουν θα πάει κατευθείαν. Καταλάβετε. Άρα, θεωρούμε ότι εδώ, σε αυτό το οικόπεδο, το κοίτασμα που θα τρυπήσουν από μόνο του έχει αξία 400 δις. Εντάξει. Αυτό δεν είναι να το πιστέψετε. Οι Κύπροι θα το απολάβουν. Εντάξει. Οι συμφωνίες τώρα, κρατικό, πλαίσιο και εταιρεία. Η συμφωνία με την Nobel είναι 80% για την Κύπρο, 20% για την Nobel. Εντάξει, για να ξέρετε τα μεγέθη. Άρα, όταν βλέπετε λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο, καταλαβαίνετε τι. Πρώτα, ότι όλα αυτά, αυτά τώρα είναι ιστορικό γεγονός. Πρώτα απ' όλα είναι ιστορικό γεγονός, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια χώρα που διαχειρίζεται ταυτόχρονα 9 οικόπεδα παραχώρησης. Που διαχειρίζεται ταυτόχρονα 33 εταιρείες, που διαχειρίζεται ταυτόχρονα τις διαπραγματεύσεις και ποιος είναι αυτή η τεράστια χώρα, λέγεται Κύπρος. Εμείς βέβαια που είμαστε μια πολύ πιο μικρή χώρα, που έχουμε λιγότερο στρατό, που έχουμε λιγότερο πληθυσμό, που έχουμε προβλήματα γιατί έχουμε σίγουρα κατεχόμενα και δεν το ξέραμε,
Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά η Κύπρος, στο οικόπεδο 9, είχε μια διαπραγμάτευση με την γαλλική εταιρεία και δύο ρώσικες εταιρείες, πρότειναν, αυτό που θα σας πω είναι δύσκολο να το πιστέψετε. Και προσέξτε, σας προειδοποιώ ότι έγινε. Λοιπόν, άρα έχουμε δύο ρώσικες, μια γαλλική και απ' την άλλη είναι η Κύπρος. Και διαπραγματεύονται για το οικόπεδο 9. Και η Κύπρος δεν το δέχτηκε. Πολύ απλά, γιατί ζητούσαν πολλά. Άρα η Κύπρος είπε επόμενος. Επόμενος ήρθε Ιταλία και Κορέα. Και μπαίνει εδώ 2-3-9 πακέτο Ιταλία-Κορέα. Προσέξτε, ενώ εδώ δεν δέχτηκαν την κοινοπραξία που ήταν τρεις εταιρείες, η Κύπρος στο 11 που είναι η Total που είναι μέσα στην άλλη, α, σας το δείχνω εδώ για να είναι ξεκάθαρο, βλέπετε η Total είναι υποψήφια και μόνη της και ως κοινοπραξία Total, Novatek και Gazprom Bank. Εντελώς άγνωστες εταιρείες όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Και παρόλα αυτά η Κύπρος λέει εδώ προτιμώ άλλη υποψηφιότητα και πήρε η άλλη υποψηφιότητα. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ η Total είναι και η κοινοπραξία εδώ, εδώ παίρνει το 11 μόνη της. Άρα θέλω να σας πω ότι είναι μερικοί από εμάς που θεωρούν ότι δεν είμαστε έτοιμοι, δεν πρέπει να το κάνουμε, δεν έχουμε υποδομές, δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε, δεν έχουμε οικόπεδα, δεν έχουμε το μέγεθος και προσέξτε, αυτό που δεν σας είπα είναι ότι η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Ενώ άμα κοιτάξετε τις ΑΟΣ, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που σας ενδιαφέρει, αλλά θα σας το δείξω αυτό εδώ. Βλέπετε, εδώ. Εδώ είναι η ελληνική ΑΟΣ. Εδώ είναι η κυπριακή ΑΟΣ. Εδώ είναι η ΑΟΣ του Ισραήλ. Εντάξει, εδώ είναι ο Λίβανος, εδώ είναι η Συρία. Άρα, τα κάτω τα ξέρετε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Προς το παρόν, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν το πιστεύουμε, γιατί σίγουρα θα την πατήσουμε. Ενώ αυτοί εδώ που κάνουν μόνο αυτό, μία γραμμή εδώ, μία γραμμή εδώ και μία γραμμή εδώ, αυτοί τα καταφέρουν μια χαρά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα, όχι, δεν είναι, μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, μην ευρεάσετε, θα κάνουμε και εμείς ΑΟΣ τώρα. Εντάξει. Θα ανεβριάσετε για πριν. Τώρα όμως εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να το κάνουμε. Άρα πρώτα απ' όλα τι φταίει, το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν το ξέρατε. Τόσο απλά, δεν θέλω να πω. Κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε τα μεγέθη. Αν μας ας πούν ξαφνικά ότι εδώ έχει βρεθεί φυσικό αέριο το 2009 και το 2010. Εδώ έχει βρεθεί το 2011 και εδώ έχει βρεθεί το 2012. Εδώ υπάρχει ήδη φυσικό αέριο και εδώ υπάρχει ήδη φυσικό αέριο. Εδώ υπάρχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Εδώ τίποτα. Πώς? Βεβαίως, βεβαίως. Άμα όμως υπολογίσετε την πιθανότητα να είναι αλήθεια, θα έχετε σχέση με την αστρονομία. Άρα, τι λέω, στην πραγματικότητα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αυτή η ζώνη επαφής είναι σημαντική και κοιτάξτε πώς πάει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το σκεφτείτε λίγο πιο γεωστρατηγικά για να κλείσουμε έτσι. Άμα κοιτάξετε όλη τη Μεσόγειο θα παρατηρήσετε ότι όλα τα νησιά που είναι στη Μεσόγειο είναι ευρωπαϊκά. Θα παρατηρήσετε ότι όλα τα νησιά που είναι στη Μεσόγειο δεν είναι μόνο ευρωπαϊκά, αλλά ανήκουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξαφνικά μπορεί να καταλάβετε τώρα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε την Κύπρο και τη Μάλτα. Ενώ το 2004 δεν ξέρω αν το είχατε αντιληφθεί για ποιος ήταν ο λόγος. Για όσους δεν το κατάλαβαν ακόμα, έχετε και το παράδειγμα από το 2013. Το 2013 θα μπει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εντελώς τυχαίως έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ από τις πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες. Μάλιστα. Βλέπετε το κίτρινο. Ωραία. Άρα, άμα κοιτάξετε λοιπόν όλα αυτά τα μεγέθη, θα δείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος μέσα στη Μεσόγειο είναι ευρωπαϊκό. Δεύτερη ιδιότητα είναι ότι ενώνονται όλα. Άρα εφόσον ενώνονται όλα, είναι σαν να φτιάχνετε ένα σπίτι, έχετε το δικό σας σπίτι και κοιτάζετε τα δωμάτια σας. Επικοινωνούν. Όταν θα βάλετε λοιπόν καλώδια, δεν πληρώνετε κανέναν άλλον εφόσον είναι δικό σας. Όταν θα βάλετε σωλήνα για φυσικό αέριο ή για πετρέλαιο, πάλι είσαστε στον δικό σας χώρο. Ξαφνικά τι γίνεται. Εδώ βρίσκουμε φυσικό αέριο. Εδώ. Εδώ ας πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα και εδώ είναι μεγάλος καταναλωτής και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποια μεγέθη μιλάμε? Εδώ είναι ήδη 150 χρόνια κατανάλωσης. Εντάξει, αυτό που έχει βρεθεί τώρα στην Κύπρο
Να καταλάβετε, στο Ισραήλ έχουν βρεθεί για 600 χρόνια κατανάλωση στο Ισραήλ. Ωραία. Άρα τώρα θα μου πείτε, ειδικά για τον κύριο μια αγάπη, νότια της Κρήτης, γιατί υπολογίζετε 450 χρόνια ελληνικής κατανάλωσης. Να καταλάβετε πώς το υπολογίζουμε. Στο κατάκολλο που θέλουν να πάνε, το οποίο είναι στα 4,2 ναυτικά μίλια, θα βρουν συνολικά 15 μέρες ενεργειακής κατανάλωσης. Ενώ νότια της Κρήτης μιλάμε για 450 χρόνια. Καταλάβετε. Ωραία. Άρα, άμα κοιτάξετε όλο αυτό το πλαίσιο, βλέπετε τι, ότι εδώ έχουμε μια παραγωγή και εδώ είναι το κερασάκι, είναι ότι και το Ισραήλ παράγει και η Κύπρος παράγει και εμείς θα παράγουμε και όλοι αυτοί θα περνάνε από τον ίδιο αγωγό. Γιατί είναι στην περιοχή και όλοι αυτοί πάνε για τροφοδότηση που, και αυτό είναι πολύ ωραίο, δεν αρκεί να παράγεται κάτι, πρέπει και κάποιος να το αγοράσει. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει φυσικό αέριο. Και το βλέπετε γιατί θέλει να έχει φυσικό αέριο, για το εξής. Έχει πάρει απόφαση ότι θα ασχοληθεί ειδικά με την Αρκτική και ειδικά με την Ανατολική Μεσόγειο, ότι θεωρεί ότι και τα δύο είναι στρατηγικά ενεργειακά αποθέματα. Δεν είναι ανάγκη να με πιστέψετε, είναι πολύ απλό. Υπάρχει νομοσχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ψηφιστεί στην Ευρωβουλή και θα κοιτάξετε μόνο και μόνο την παράγραφο 25, όπου μέσα λέει ότι αυτά τα δύο είναι συμμετρικά. Τα δύο λοιπόν είναι συμμετρικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει στην Αττική μέσω της Δανίας. Αρχίζετε να ανησυχείτε. Ναι, ωραία. Όχι, τους βλέπω, έτσι. Όχι, όχι, εγώ τον βλέπω, βλέπω καραμπόλα. Εδώ έχω τον αγαπημένο μου συγγονιάκι. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει με την Δανία. Θα μου πείτε τι είναι η Δανία. Τίποτα, έτσι είναι. Όμως η Δανία έχει την Γρυλανδία που υπάγεται και παίζει και έμεσα με την Νορβηγία. Άρα, αυτή εδώ τη γραμμή, βλέπετε αυτή η γραμμή, όπου και αυτή η γραμμή, παίζουμε εδώ μέσα. Και γιατί παίζουμε εδώ μέσα στην Αττική? Γιατί έχουμε υπολογίσει τώρα υποστημονικά. Αυτό δεν θα σας πειράζει, είμαι σίγουρος θα το πιστέψετε, γιατί όπως δεν αφορά την Ελλάδα, δεν έχετε πρόβλημα. Εκεί πέρα λοιπόν βρίσκονται τα 25% αποθέματα της γης, στις υδρογονάνθρακες. Της γης. Όλες της γης, το 25% είναι στην Αρκτική. Και ξαφνικά αυτό άλλαξε και την Αμερική. Η Αμερική πριν δεν ήθελε να υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, γιατί ήθελε να πηγαίνει στον Ειρηνικό και στον Ατλαντικό στα 350 και λέει τώρα, άστο καλύτερα, θα μείνουμε στα 200, θα υπογράψουμε το δίκαιο της θάλασσας, γιατί για την Αρκτική, το Συμβούλιο της Αρκτικής που αποτελείται από 8 χώρες, θέλει να κάνει μόνο ΑΟΣ, μόνο μέση γραμμή και να είναι όλοι μέσα. Άρα θα δείτε αυτή την περίοδο ότι η Αμερική θα κάνει, προσέξτε την λέξη, θα κάνει προσάρτηση, adhesion, δεν υπογράφουμε πια το δίκαιο της θάλασσας, λέμε απλώς ότι συμφωνούμε με αυτό. Εντάξει. Και αυτό θέλει να πει ότι έχει αλλάξει, αν θέλετε, την νοοτροπία της Αμερικής. Τελειώνω με κάτι που, το οποίο έχετε ακούσει, είναι αναφορά της Deutsche Bank. Για όσους πιστεύουν ότι αυτό που έγινε με την Deutsche Bank είναι τεράστιο νούμερο, πρέπει να καταλάβετε για όλα αυτά που σας είπα, ότι η Deutsche Bank ασχολήθηκε μόνο και μόνο με νότια της Κρήτης μέσα σε δύο μεσημβρινούς. Δεν κοίταξε καν τι λέει κάνει η Ροδότου. Και για όσους νομίζουν ότι υπάρχει κάτι κρυφό με την Deutsche Bank, να καταλάβετε πόσο κόπανοι είμαστε μερικές φορές. Η Deutsche Bank ασχολείται με 100 πετρελαϊκές εταιρείες. Και κάνει συνεχώς, τι κάνει, ας πούμε, εφόσον είναι η εταιρεία, τι κάνει, κάνει εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές για τους επενδυτές της. Όπως εσείς όταν πάτε στην τράπεζα και ζητάτε από τον σύμβουλό σας πού μπορώ να τα βάλω. Δηλαδή, το λέω για παλιά. Λοιπόν, και δεν λέω για διάφορα αντικείμενα. Άρα, η ιδέα είναι, όταν το ζητάτε, πρέπει κάποιος να σας συμβουλέψει. Αυτό που σας συμβουλεύει και το, αυτό που δεν παρατηρήσαμε με την έκθεση του Deutsche Bank, δεν αναδείχθηκε. Δεν το ανέδειξαν. Τι ήταν? Το μόνο που είναι σημαντικό από όλη την έκθεση, το μόνο, δεν είναι καν το νούμερο. Εμείς το ξέραμε το νούμερο. Δεν είναι καν ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Και αυτό το ξέρουμε. Αυτό που έχει σημασία για τους επενδυτές είναι ότι η Deutsche Bank λέει είναι χαμηλού ρίσκου επένδυση. Άμα κρατήσετε όλα τα άλλα που ξέρουμε ήδη και σας βάλουν υψηλού ρίσκου επένδυση, δεν έρχεται κανένας να επενδύσει. Άρα πρέπει να θυμάστε ότι άμα πάρετε όλο το Ιόνιο και πάρετε και νότια της Κρήτης και κοιτάξετε την αξία συνολική από τις εκτιμήσεις που κάνουμε γενικά και στις οποίες βρίσκουμε
μερικά νούμερα για λόγους τοπικούς και με την Deutsche Bank, στην πραγματικότητα μιλάμε για 1,33. Άρα, για να είμαστε λοιπόν σοβαροί, θα πρέπει να ξέρουμε, και εδώ σας δείχνω, εδώ πραγματικά τελειώνω, σας δείχνω το καράβι που βρίσκεται τώρα, πού έχει περάσει. Βλέπετε όλες αυτές τις γραμμές που βλέπετε έντονα, είναι εκεί που έχει περάσει, και βλέπετε τώρα, εδώ έχει τελειώσει με το Ιόνιο, τώρα βρίσκεται νότια της Κρήτης, και κοιτάξτε τι γίνεται, δεν ξέρω αν βλέπετε όλοι, οι μπροστινοί θα το βλέπουν, εδώ βλέπετε ένα πλέγμα. Ωραία. Αυτό το πλέγμα είναι 40x40. Αλλά άμα προσέξετε, αυτό που είναι πιο έντονο, είναι πιο μικρό, είναι πιο πυκνό. Αυτό γιατί, εδώ βλέπετε, το καράβι έπρεπε να κάνει 10x10. 10 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Άρα κάνει αυτές τις πορείες και περιγράφει. Νότια της Κρήτης έκανε 40x40. Μετά όμως, σίγουρα γιατί δεν έχουμε βρει τίποτα, έκανε πιο πυκνό πλέγμα. Και σίγουρα επειδή δεν το σκέφτηκαν καθόλου, η Total ζήτησε από την PGS να κάνει περισσότερο πλέγμα και ξαφνικά βλέπουμε αυτό εδώ. Άρα βλέπετε τις κανονικές γραμμές που ήταν η πρώτη συμφωνία μέχρι που πάνε, και αυτό που σας έλεγα, προσέξτε, εδώ είναι η μέση γραμμή, βλέπετε. Εδώ είναι η Λιβύη και εδώ είναι η Ιταλία. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν και βλέπετε εδώ ότι πάτησε επί του πρακτέως στην γραμμή. Δεν είναι θεωρητικό, και εδώ ακόμα είναι σε αυτή τη ζώνη, αλλά ήδη κάνει περισσότερα από ό,τι κάνει. Αυτά είναι δεδομένα που υπάρχουν, κοιτάξτε τα, και αντί να ακούτε μερικά κανάλια, θα ήταν καλό να έχετε κατευθείαν την πηγή και να δείτε, ρε παιδιά, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως νομίζαμε και μπορούμε να πιστέψουμε σε αληθινές προοπτικές στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Λιγερό. Πιστήκαμε ότι είμαστε πλουσιότεροι και δυνατότεροι. Και μέχρι να σκεφτείτε τις ερωτήσεις και τις απορίες σας, θα καλέσω τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων να δώσει το τιμητικό ενθύμιο στον ομιλητή για σήμερα. Κύριε Λιγερό, ευχαριστούμε θερμότατα που είστε μαζί μας. Σας είπαμε ότι 9 ώρα τελειώνουμε, αλλά κρίνω ότι μπορούμε να κρατήσουμε παραπάνω με τις ερωτήσεις, να μην σας ξαναφέρουμε από τη Λιόν. Οπότε, όσο υπάρχουν ερωτήσεις, εάν το επιθυμείτε, να συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν, θα τραβήξουμε όσο μπορούμε. Και αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, είστε ελεύθεροι, έχετε δικαίωμα να φύγετε. Σας ευχαριστούμε και για το ότι κάνατε και το πολιτικό μνημόσυνο του Τάσου Παδόπουλου. Εκείνη την Μεγάλη Τετάρτη του 2004, στο διάγγελμά του, το οποίο θα πρέπει να το ξέρει ιστορία και όλοι μας, έδειξε ακριβώς πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις, πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε, και εγώ το θυμάμαι δακρύζοντας όταν τελείωσε, ότι είπε: «Καλή Ανάσταση, αδέλφια μου». Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήταν πατριώτης, μαχητής, και έτσι θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς οι Έλληνες. Άσκαλα. 2-3 ερωτήσεις που νομίζω θα καλύψουν πάρα πολλούς, και μετά θα σας δώσω το αναμνηστικό. Η ανακήρυξη, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση, θα γίνει εντός του 2013. Ναι. Ωραία. Το ευχόμαστε και το παίρνουμε. Όχι, να μην το εύχεστε, να το δείτε. Ωραία, ωραία. Η Κύπρος, εφόσον είναι τόσο πλούσια, γιατί μπαίνει στο Δουνουτού? Α, είναι πολύ απλό, γιατί δεν έχει αρχίσει η εξόρυξη. Έχουμε κάνει μόνο 2 ερευνητικές γεωτρήσεις, και για να έχετε έσοδα, πρέπει βέβαια να έχετε αρχίσει το εμπορεύσιμο. Το εμπορεύσιμο θα αρχίσει το 2015 με 2019. Θα έχουν 100.000 θέσεις εργασίας, και να καταλάβετε, ο σταθμός υγροποίησης που έχει αξία 12 δις θα χρειαστεί 4.500 άτομα για να τον φτιάξει. Άρα είμαστε το 2013. Θα δείτε πρώτα απ' όλα βέβαια ότι μπαίνει σε ένα ανάλογο Δουνουτού που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό, για να μην είμαστε σοβαροί. Και γιατί βέβαια δεν μιλάμε για την ίδια τάξη, αλλά θέλω να πω, η εξήγηση είναι πολύ απλή. Πρώτον, ξεχνάμε ότι έγινε η έκρηξη πριν ένα χρόνο, η οποία διάλυσε σχεδόν όλο το σύστημα το ηλεκτρικό της ανάλογης ΔΕΗ.
Εγώ το έζησα γιατί ήμουν την ίδια μέρα εκεί πέρα και ακυρώθηκαν όλες τις διαλέξεις γιατί ήμασταν την ίδια μέρα. Έγινε 6 ώρα το πρωί και εμείς πετούσαμε μετά. Δεύτερον, ξεχνάμε τα τοξικά ομόλογα λαϊκοί κτλ. Και τρίτον, είναι ότι δεν έχει αρχίσει η εξόριξη τόσο απλά. Άρα, κατάλαβε ότι η δεύτερη ερευνητική, μπορεί και να την έχω εδώ. Ναι, εδώ είναι το κοίτασμα Αφροδίτη, μάλλον θα σας το δείξω λίγο πιο μεγάλο. Να καταλάβετε συγκεκριμένα γιατί λέμε, αλλιώς οι ερωτήσεις είναι πολύ γενικές. Εδώ είναι η γεώτρηση που έγινε τον Δεκέμβριο 2011 και εδώ είναι η γεώτρηση που έγινε, που όλοι το ξέρετε βέβαια, πότε, 2 Ιανουαρίου 2013. Έγινε εδώ. Και εδώ πάλι βρέθηκε πολύ μεγάλο φυσικό αέριο και το θα πάμε εδώ τώρα. Εντάξει, άρα αυτό είναι από την πλευρά, αν θέλετε, της ΑΟΣ του Ισραήλ, αλλά είμαστε για το ίδιο κοίτασμα, αλλά μιλάμε για συνεκμετάλλευση, και εδώ είναι από την πλευρά της ΑΟΣ της Κύπρου. Αυτό έγινε τώρα και επιβεβαιώθηκε μάλιστα και στο χρηματιστήριο της Νορβηγίας για πρώτη φορά στις 3 Ιανουαρίου 2013. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε απλώς κάνει μόνο 2 γεωτρήσεις, έχει βρεθεί. Θα πάμε τώρα για την τρίτη και στο ενδιάμεσο μιλάμε μόνο και μόνο για το κοίτασμα Αφροδίτη, το οποίο αυτό εκτιμάμε ότι είναι 100 δις. Αλλά και να έχετε 100 δις, άμα δεν μπορείτε να κάνετε ακόμα την εξόρυξη, δεν έχετε απολαβές και πρέπει η Κύπρος να κάνει έναν αγωγό 180 χιλιόμετρα, αυτό είναι εύκολο, που να συνδέει το κοίτασμα με την Κύπρο. Ωραία, αυτό είναι πολύ απλό σαν έννοια. Και τελειώνω με την τρίτη ερώτηση. Το 82 είχαμε το δίκαιο της θάλασσας, ναι. Του Μοντέγκο Μπέι. Η εφαρμογή του έγινε το 95. Ναι. Δεν υπογράψανε οι τρεις χώρες που μας ενδιαφέρουν, Τουρκία, Ισραήλ και Αμερική, σωστό? Και όχι, και η Βενεζουέλα έχει κι άλλες. Λέω οι χώρες που μας ενδιαφέρουν. Ναι, ωραία. Και αρχές. Αλλά η Βενεζουέλα, η Αμερική θα το κάνει. Ναι, θα κάνει την απόσπαση, το. Ναι, adhesion. Την προσάρτηση. Και αρχές του 96, 30 Ιανουαρίου, είχαμε το επεισόδιο των ημείων. Ναι. Μήπως αυτά συνδέονται? Καθόλου. Έχουν καμία σχέση, είναι πολύ απλό. Τα ίμια, νομίζω ότι το ξέρετε ακόμα καλύτερα από μένα, σε ποια απόσταση βρίσκονται από τις τουρκικές ακτές? Ακριβώς δεν θυμάμαι τα μίλια, είναι από το Καλόλινο. Ναι. Ωραία. Άρα είναι 3,2. Ναι. Ωραία, αν θυμάστε καλά, αυτό σχετίζεται στην πραγματικότητα με τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου μιλάμε για 3 ναυτικά μίλια από την ακτή και θα ήθελε η Τουρκία να περάσουμε στα 6. Ενώ δεν υπάρχει αυτό στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί μιλάμε για όρια και όχι για σύνορα. Και αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την ΑΟΣ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι τέτοιες μικρές οι αποστάσεις, το να είναι 3, 6 ή 12 δεν έχει καμία σημασία, γιατί εδώ μιλάμε για 200. Επιπλέον, νομίζω ότι σας έδειξα ότι τα μεγάλα κοιτάσματα δεν βρίσκονται καθόλου σε αυτή την περιοχή και δεν έχουν καμία σχέση. Άρα δεν πρέπει να μπερδεύουμε πράγματα. Αλλά επειδή χρονολογικά ταυτιζόντουσαν 95, αρχές το 96, καινούργια κυβέρνηση. Εφόσον έχω και μαθηματικό εδώ, θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ χειροπιαστό. Παίρνετε 2 ζάρια. Παίρνετε ένα ζάρι και το βάζετε και το τοποθετείτε και βάζετε 6. Εντάξει. Το αφήνετε εδώ. Και παίρνετε ένα άλλο ζάρι και πετάτε. Σε κάποια φάση θα βγει 6. Ωραία. Εσείς θα φωνάξετε εξάρες. Ρωτάω τώρα. Ποια είναι η πιθανότητα να βγει αυτό το 6? Είναι 1 στις 6. Ποια είναι η πιθανότητα, άμα πετούσα τα 2 ζάρια να βγουν εξάρες? Είναι 1 στις 36. Μην κάνετε αυτό το στρατηγικό λάθος και στον υπολογισμό. Το ένα γεγονός υπάρχει ούτως ή άλλως, δηλαδή το 95 υπάρχει, επειδή 60 χώρες έγιναν μέλος του δικαίου της θάλασσας και γι' αυτό η Ελλάδα το υπέγραψε το 1995, αλλά σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρος, ας πούμε, το έκανε το 1988. Θα μου βρείτε μια άλλη ημερομηνία κοντά στο 88. Το 87 ήταν. Μπράβο. Βλέπετε. Ό,τι και να σας δώσω στην ημερομηνία, θα μου βρείτε κάτι, επειδή είσαστε πολιτισμένος και έχετε γνώσεις ιστορικές. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με στρατηγική. Άστε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που σας είχαμε στην πόλη μας, αυτά τα οποία μας είπατε. Ο λόγος θα είναι στο κοινό για να απευθύνει στον κύριο Λιγερό και εγώ με τη σειρά μου, εκ μέρους όλων των γονέων, θα σου φέρουμε ένα βιβλίο, η Κατερίνη από τη μικρή κόμη στην πολύτροπη πόλη. Να είσαι καλά. Να το έχετε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κάθομαι εδώ απλώς για να απαντήσω, να μην. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, εγώ το πήρα το δώρο μου, είμαι χαρούμενος. Τώρα εσείς κάνετε ό,τι θέλετε.
Μπορείτε να μας συνδέσετε τις υποχρεώσεις της Ελλάδος με τα μνημόνια που έχει υπογράψει σε σχέση με την ανακήρυξη της ΟΟΣ? Δεν έχουν καμία σχέση. Η ανακήρυξη της ΟΟΣ είναι μια διαδικασία που είναι απολύτως νομική. Εντάξει. Είναι σαν να μου λέτε, ας πούμε, τι έχει σχέση με τον κυρωτικό νόμο του 95. Είναι απλώς ότι η Ελλάδα δηλώνει ότι έχει ΑΟΣ. Άρα δεν έχει καμία σχέση με τίποτα. Γιατί αυτό από μόνο του δεν είναι τίποτα άλλο από μια νομική πράξη. Μήπως όσον αφορά την επετάλευση, όλος αυτός ο θησαυρός θα πάει στράφτη? Ναι, ωραία. Άρα το φαντάστηκα ότι ήταν αυτή η ερώτηση. Άρα είναι πολύ απλό και υπάρχει και, αν θέλετε, το ανάλογο από την νομοθεσία. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ο νόμος περί ίδρωγων ανθράκων του 1995. Άρα είναι ο 2289, τον οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει. Και να ξέρετε ότι οι υδρογονάνθρακες δεν ανήκουν στην κατηγορία ορυκτός πλούτος γενικά. Το θεωρούμε ξεχωριστό κομμάτι, γι' αυτό υπάρχει μια ελληνική νομοθεσία που αφορά αποκλειστικά τους υδρογονάνθρακες. Αυτή η νομοθεσία έχει τροποποιηθεί και ενισχυθεί με την τροπολογία 4001-2011, που είναι αυτή που επιτρέπει στον Nordic Explorer να πάει μέχρι τη μέση γραμμή, και ενισχύθηκε με το προεδρικό διάταγμα 10 του Φλεβάρη 2012, είναι αυτό μια σελίδα, που λέει ότι οτιδήποτε αφορά τους υδρογονάνθρακες, αυτοί που υπήρχαν ήδη και που θα υπάρχουν, θα είναι μια κρατική εταιρεία για 99 χρόνια με μία μόνο μετοχή, μη μεταβιβάσιμη, αποκλειστικά για όφελος του ελληνικού δημοσίου. Άρα αυτό το πράγμα, αν θέλετε, είναι εντελώς ξεχωριστό, και άμα θέλετε να είμαστε ακόμα πιο πρακτικοί, κοιτάξτε το μνημόνιο και πείτε μου αν βρήκατε τη λέξη ΑΟΣ και υδρογονάνθρακες, και θα δείτε ότι δεν υπάρχει. Και όσοι νομίζουν ότι αυτό το λέω έτσι γενικά, να ξέρετε ότι στο μνημόνιο της Κύπρος υπάρχει λέξη υδρογονάνθρακες. Εντάξει, η τελευταία παράγραφος. Εντάξει, θα δείτε παράγραφος 30. Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι αυτό το σέλος είναι εντελώς ξεχωριστό. Εντελώς ξεχωριστό, και θα είναι αποκλειστικά για το τι κάνει η Ελλάδα, αλλά μπορεί να πάω πιο πέρα από εσάς. Είναι ότι άμα αλλάξει ο πρόεδρος, άμα αλλάξει ο πρωθυπουργός, άμα αλλάξει η κυβέρνηση και όλοι αυτοί που θα είναι καινούργοι αποφασίσουν ότι θέλουν να το ξεπουλήσουν και να τα δώσουν όλα στους ξένους, αυτό μπορούν να το κάνουν. Εγώ δεν είμαι νομικός. Εγώ χρησιμοποιώ την νομοθεσία που υπάρχει. Απαντώ λοιπόν στην ερώτησή σας με την νομοθεσία που είναι υπαρτή. Τώρα, αν αυτό με ρωτήσετε τώρα, αν μπορεί ένας πολιτικός να την αλλάξει, και βέβαια μπορεί εφόσον τον έχουμε ψηφίσει. Άρα νομίζω ότι είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για το τι κάνουμε. Εντάξει, απλώς να ξέρετε ότι αυτό υπάρχει. Και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ σαν χώρα να διεκδικήσουμε, να αναγνωρίσουμε μάλλον... Να ανακηρύξουμε, θέλετε να πείτε. Ναι, ωραία. Άρα το πρώτος λόγος είναι η άγνοια. Είναι τρομακτικό, μπορεί να αντιπροσωπεύει σχεδόν 80%. Όταν λέτε άγνοια, το αναφέρεστε σε επίπεδο κρατικό, τεχνοκρατικό ή λαϊκό, εμάς τους ανθρώπους? Εμείς δεν ξέρουμε, είμαστε απλοί πολίτες. Ναι, αν θυμάστε καλά, πριν γίνει κάποιος βουλευτής, είναι και αυτός απλός πολίτης. Θέλω να σας πω, μην νομίζετε ότι υπάρχει αυτή η θεοποίηση και στην Ελλάδα. Ο πολιτικός ή τα ξέρει όλα ή είναι λαμόγιο. Λοιπόν, δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο συστηματικά. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι πότε εσείς ακούσατε για πρώτη φορά τη λέξη ΑΟΣ? Οι περισσότεροι από εσάς την ακούσαν μετά το 2010, μπορεί να την ακούσαν λόγω της συμφωνίας με το Ισραήλ, και την ακούσαν σοβαρά όταν βρέθηκε φυσικό αέριο. Πριν, κανένας δεν πίστευε στην ΑΟΣ. Ο Θεοδόρος Καριώτης μιλούσε για την ΑΟΣ από το 82, δεν τον άκουγε κανένας, γιατί ήταν Έλληνας στην Αμερική, ποιος κοιτάζει τι λένε οι πανεπιστημιακοί. Δεύτερον, οι στρατιωτικοί κοιτούσαν πιο πολύ το θέμα των χωρικών υδάτων, 12 ναυτικά μίλια που πήγαμε τελικά σε ένα κάσο μπέλι, αλλά δεν έγινε τίποτα. Τρίτον, στο Υπουργείο Εξωτερικών κοιτούσαν πιο πολύ το θέμα της υφαροκρηπίδας, όπως το είδατε και το αναλύσαμε. Άρα, κατά συνέπεια, αυτή η νέα ιδέα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι αποκλειστικά μόνο και μόνο με την ΑΟΣ είναι κάτι που είναι σχετικά καινούριο. Και ένα άλλο πράγμα που μπορώ να σας πω τώρα ως μαθηματικός είναι ότι οι περισσότεροι δεν ήξεραν καν μέχρι πού πάει η ΑΟΣ. Τόσο απλά. Δηλαδή, τα όρια να τα υπολογίζεις με 200 ναυτικά μίλια, με την καμπυλότητα γη. Και προσέξτε, η καμπυλότητα παίζει εδώ. Να καταλάβετε, όταν κάνουμε χάρτες για την Αρκτική, είναι διαφορετική η καμπυλότητα. Λοιπόν, άρα, αυτά τα δεδομένα είναι λίγο δύσκολα και μιλάμε για μεγάλη ΑΟΣ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Όταν ανακοινώσαμε για πρώτη φορά αυτό το πράγμα, ήταν πολλοί που δεν ήξεραν καν μόνο αυτό, το γεωμετρικό, ότι ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Αυτό μόλις το μαθαίνετε, καταλαβαίνετε ότι παίζονται διαφορετικά τα πράγματα. Άρα, αυτό που μπορώ να σας πω τώρα
για να είναι πιο θετικό το μήνυμα, είναι ότι έχουν γίνει πολλές ενημερώσεις και σε επίπεδο του λαού και σε επίπεδο πολιτικό και βουλευτικό και υπουργικό και πρωθυπουργικό. Άρα, τώρα αυτοί που μπορούν να διαχειριστούν τέτοια θέματα είναι ενημερωμένοι και γι' αυτό βλέπετε ότι προχωράει πολύ δυνατά το θέμα της ΑΟΣ και γι' αυτό ξαφνικά το βλέπετε λίγο παντού στις εφημερίδες σας, στις κυριακάτικες κτλ. Ενώ πριν δεν είχα καν άποψη αυτό το θέμα. Άρα ήταν θέμα καθαρά άγνοιας παύλα γνώσης. Όχι, όχι, δεν είπα. Τώρα εκφυλίζεται αυτό που σας είπα. Όχι, όχι. Εγώ σας έδωσα τουλάχιστον. Γνώσης, ναι. Ναι, γιατί μπορώ να σας κάνω και το καρεζάκι. Υπάρχει και βέβαια και τοπικό συμφέρον, το οποίο είναι του τύπου, γιατί όταν εγώ έχω ένα μονοπόλιο να διαχειρίζομαι εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου, να ανοίξω μια τεράστια αγορά όπου μπορώ, δεν μπορώ να παίξω γιατί είμαι μικρός παίχτης και να παίξουν μεγάλες εταιρείες με τις οποίες δεν μπορώ να ανταγωνιστώ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Ελάτε κύριε Καραϊσκο. Αγαπητέ κύριε Λιγερέ, εγώ θα συγχαρώ για την περιστατωμένη παρουσίασή σας. Θα συλληπιθούμε φυσικά όλοι μας στην αξιολείπητη πολιτική διοίκηση των τελευταίων γενεών, διότι εγώ θα επισημάνω ότι συνταγματικό άρθρο προβλέπει την υποχρέωση και τη μέρημνα του κράτους για την αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων και του εθνικού εν γέννη πλούτου. Το βλέπετε στην οθόνη. Ακριβώς. Αυτό έχει παραπλευθεί, νομίζω, εγκληματικά τα τελευταία έτη και νομίζω ότι η μοναδική οικονομική ανάσα η οποία έχει σήμερα η κοινωνία είναι αυτός ο φυσικός μας πλούτος, αυτοί οι φυσικοί πόροι οι οποίοι δυστυχώς εγκληματικά παραγνωρίστηκαν από την πολιτική διοίκηση και διάφορες υπηρεσίες όπως η Ακιονογραφική Υπηρεσία, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών δυστυχώς αποσιωπήθηκαν και απαξιώθηκαν. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω όμως την ευχή του Πρωθυπουργού για την ανακήρυξη της ΑΟΣ φέτος, αλλά θα ήθελα να επισημάνω και τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και του Υπουργού Ενέργειας, βάσει των οποίων πρόσφατα η ανακήρυξη της ΑΟΣ από την Ελλάδα θα προκαλέσει επεισόδιο και χαρακτηριστικά δήλωσε ότι δεν νομίζω ότι οι Έλληνες στην οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται θα συναγωνιστούν την καλπάζουσα οικονομία της Τουρκίας και θα προκαλέσουν μια τέτοια αντιδικία. Επειδή λοιπόν έχουμε μια επικίνδυνη. Ήθελα να χαμογελάσετε όταν το ακούσετε αυτό. Φυσικότατα. Α, φυσικότατα. Εντάξει. Γιατί αυτό είναι χιούμορ. Ακριβώς. Επειδή όμως έχουμε μια επικίνδυνη γειτόνισσα. Ναι. Θεωρείτε ότι έχουμε την δέουσα στρατιωτική, οικονομική και ενεργειακή διπλωματία για να προστατεύσουμε τις ΑΟΣ όπως θα ανακηρυχθούν, όταν μάλιστα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας στις πρόσφατες ερευνητικές ενέργειες. Δεν κατάλαβα το όλο πλαίσιο, μην το κάνετε πιο δραματικό. Δεν είχαν την επιχειρησιακή δυνατότητα. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Πιστεύετε εσείς πραγματικά ότι οι 134 χώρες που έχουν ΑΟΣ δεν έχουν γειτονικές παρέες επικίνδυνες, ή πιστεύετε ότι είναι όλες εκτός της γης? Τι εννοώ με αυτό? Ενώ πιστεύετε πραγματικά ότι όλοι αυτοί έχουν ένα στρατό που προστατεύει την ΑΟΣ τους? Άρα, για να είμαστε σοβαροί, η ΑΟΣ δεν έχει σχέση με το στρατιωτικό σκέλος. Αυτό είναι μια φοβία που προκαλείται. Τζάμπα. Η ΑΟΣ είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ούτως ή άλλως είναι μια δικαιοδοσία που δεν διαχειρίζεται καν στην πραγματικότητα ο στρατός. Και γι' αυτό υπάγεται στο ΙΠΚΑ. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπορούμε πολύ καλά να το κάνουμε και ούτως ή άλλως, μπορεί να μην το εξήγησε αρκετά καλά, με την Τουρκία δεν πρόκειται να κάνουμε απολύτως τίποτα όσο η Τουρκία δεν θέλει να κάνει διαπραγματεύσεις. Δεν μας πειράζει. Θα κάνουμε με τις άλλες χώρες, οι οποίες είναι θετικές, και θα αρχίσουμε τις γεωτρήσεις και τις εξορίξεις ακριβώς όπως κάνει η Κύπρος. Γιατί σας υπενθυμίζω, το είπατε πολύ σωστά, ότι από τότε που η Κύπρος έχει κάνει τη θέσπιση και είναι το 2004, δεν έχει κάνει τίποτα η Τουρκία, συνεχώς λέει ότι δεν παραδέχεται τίποτα. Όταν ήταν να κάνει τη γεώτρηση 1η Οκτωβρίου 2011, είπε ότι άμα κάνει τη γεώτρηση θα κάνουμε και εμείς γεώτρησεις. Ελπίζω να καταλάβετε ότι δεν έκαναν ούτε μία γεώτρηση. Και βέβαια έγινε η γεώτρηση και όταν οι Κύπροι τους εξήγησαν ότι πάνω στην πλατφόρμα θα έχει 4 σημαίες. Θα έχει την Κυπριακή, την Ευρωπαϊκή,
την Αμερικάνικη, επειδή είναι Αμερικάνικη εταιρεία, και την Ισραηλινή, επειδή είναι κοινοπραξία. Τους είπαν απλώς να σημαδεύουν καλά μόνο την Κυπριακή. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν πέταξε κανένα αεροπλάνο μέσα στον κύλινδρο, γιατί βάζουμε έναν κύλινδρο ανάλογα αν είναι εξόριξη γεώτρηση κτλ. Και είναι στα 2.000 πόδια. Από όλα αυτά που ακούσατε, κανένα αεροπλάνο δεν μπήκε καν στον κύλινδρο στα 2.000 πόδια για να ενοχλήσει. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα είπαμε παρενοχλήσεις, ενοχλήσεις, βέβαια δεν υπήρχε τίποτα, γιατί αν θυμάστε καλά από το βιογραφικό, έχω και τους μαθητές μου σε διάφορες στρατιωτικές σχολές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και έχω έναν ειδικά που είναι υπεύθυνος για το θέμα της πλατφόρμας στην Κύπρο. Άρα, να είμαστε λοιπόν πιο συγκρατημένοι και να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε και ας αφήσουμε την Τουρκία να λέει αυτά που λέει. Σημασία είναι, συνεχίζουμε την πορεία μας με την ΑΟΣ, γίνεται η θέσπιση και κάνουμε τις πρώτες οριοθετήσεις με τα κράτη τα οποία έχουν και αυτά συμφέροντα. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η Αίγυπτος έβγαλε οικόπεδα το 2012. Καινούρια, δικά της. Δεύτερος γύρος παραχώρησης σε σχέση και με την... όχι το 12 με το 12 της Κύπρου. Λοιπόν, αυτό το οικόπεδο 12 εφάπτεται, θα το δείξω μάλλον σε ένα χάρτη, εφάπτεται ταυτόχρονα στην ΑΟΣ της Ελλάδος, βλέπετε, και της ΑΟΣ της Κύπρου. Το οικόπεδο 12 παίρνει τη γωνία. Όταν εμείς κάνουμε τις έρευνες, πάμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όταν η Λιβύη βγάζει οικόπεδα, βγάζει οικόπεδα μόνο μέχρι τα όρια του... Και τι ξέρετε τι γίνεται. Τώρα το θέμα είναι ότι άμα δεν υπάρχει υπογραφή μεταξύ των δύο, και αν υπάρχει κοίτασμα που είναι πολύ κοντά, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δεν μπορεί να το πάρει. Άρα, η ΑΟΣ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μια περίπτωση του τύπου win-win για τους δύο παίχτες. Δεν έχουν καμία όρεξη, και αυτό το έχετε ακούσει, ότι η Αίγυπτος, ας πούμε, είναι διαχρονικός στρατηγικός σύμμαχος της Τουρκίας. Το έχετε ακούσει αυτό. Είναι οι μουσουλμανικές χώρες. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω εγώ, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι χριστιανική χώρα που έκανε μια υπογραφή με μια μουσουλμανική χώρα, μετά με μια άλλη μουσουλμανική χώρα και με μια εβραϊκή χώρα. Λοιπόν, κανένας δεν είπε τίποτα, γιατί μην ξεχνάτε την φράση «Business is business». Άρα, όταν χρειάζονται και οι δύο χώρες χρήματα και ξέρουν ότι υπάρχει ορυκτός πλούτος, το να ακούσουν τι λέει η Τουρκία, εγώ πάνως δεν το είδα, και η Κύπρος έχει τρεις συμφωνίες με τρεις χώρες. Ρωτάω λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά μας να κάνουμε συμφωνία και εμείς με την Αίγυπτο και εμείς με την Αλβανία, με τη Λιβύη, και όταν θα θελήσει η Τουρκία να κάνει διαπραγματεύσεις μαζί μας και να χρησιμοποιήσει τη μέση γραμμή όπως ακριβώς τη χρησιμοποίησε στη Μαύρη Θάλασσα, εμείς εδώ είμαστε. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα το αρνητικό, δεν υπάρχει τίποτα το επεκτατικό, δεν καταπατούμε ανθρώπινα δικαιώματα, λέμε απλώς το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει αυτό, εμείς το χρησιμοποιούμε, αν όταν το θελήσετε θα το συζητήσουμε. Δεν το θέλετε, δεν το συζητάμε. Ούτως ή άλλως, όπως το είδατε, τα μεγάλα κοιτάσματα δεν βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Άρα, ας το κοιτάξουμε λίγο πιο ορθολογικά και θα δείτε ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια στρατηγική. Ότι πολύ συχνά, όταν ακούμε ανθρώπους που γράφουν υποτίθεται το στρατηγικό βάθος, ενώ θα πρέπει να λέγεται το στρατηγικό λάθος, το λάθος που κάνουμε είναι ότι τους ακούμε. Γιατί είναι, εγώ θεωρώ, απαράδεκτο όλος ο ντόρος που έγινε για ένα βιβλίο, το οποίο είχε γραφτεί 10 χρόνια πριν και απλώς δημοσιεύτηκε την ώρα που έγινε Υπουργός Εξωτερικών. Άρα, μέσα τα δεδομένα, αναγκάζει και μάλιστα στις άλλες εκδόσεις να αλλάξει αυτά που είχε πει. Λοιπόν, έχουμε και ανθρώπους σοβαρούς στην Ελλάδα και σε θέματα στρατηγικής και μερικές φορές, αντί να διαβάζουμε ανθρώπους από γειτονικές χώρες, θα ήταν καλό να θυμηθούμε ότι υπήρχαν και άνθρωποι σαν τον Κονδύλι που ήξεραν ακριβώς τι έλεγαν. Αυτό. Και να εξηγηθεί λιγάκι, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ της νομικής ορολογίας, της υφαλοκρηπίδας και της γεωμορφολογικής ορολογίας, και είναι πολύ κρίσιμο αυτό, επειδή πολλά νησιά μας έχουν ενδιαφέρουσα υφαλοκρηπίδα, έτσι. Γι' αυτό και κατά βάση έχουμε περισσότερα τετραγωνικά χιλιόμετρα υφαλοκρηπίδας. Και νομίζω ότι... Άμα πάρετε υφαλοκρηπίδας γενικά, μπορεί να έχει νόημα. Αλλά προσέξτε, εμείς ούτως ή άλλως μιλάμε μόνο και μόνο για νομική υφαλοκρηπίδα, γιατί αυτή φτάνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Ναι. Η γεωμορφολογική που λέτε είναι πέρα.
Ναι. Εμείς δεν έχουμε κανένα σημείο που μπορούμε να περάσουμε τα 200 ναυτικά μίλια. Άρα, η οριοθέτηση της ΑΟΣ και η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας για την Ελλάδα είναι ακριβώς τα ίδια στίγματα. Έτσι, αυτό ήθελα να επισημανθεί. Ωραία. Επειδή τέθηκε και ένα σημαντικό ζήτημα για τη Μαύρη Παρακαλούμε Θάλασσα. Παρακαλούμε, ερώτηση, κύριε Καραϊσκό. Περιμένουν και άλλοι για ερωτήσεις. Τελευταία ερώτηση. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι στη Μαύρη Θάλασσα η Τουρκία αναγνώρισε ως 12 ναυτικών μιλίων. Όχι 12, κανονική ΑΟΣ για τα 200. Όχι, μην μου έρθει, εντάξει. Νομίζω ότι η αναγνώριση στη Μαύρη Θάλασσα έχει ΑΟΣ. Παρακαλώ με την ερώτηση, κύριε Καραϊσκό. Στη Μαύρη Θάλασσα η Τουρκία έχει υπογράψει κανονική ΑΟΣ με τη μέση γραμμή. Δεν είναι μόνο τα 12. Τα 12 αφορούν τα χωρικά εθνικά ύδατα, δεν αφορούν την ΑΟΣ. Ναι. Αυτό το έχει αναγνωρίσει όμως. Ναι. Το έχει υπογράψει. Το έχει υπογράψει. Ναι. Την κύρωση όμως της Σύμβασης των ΗΠΑ του 82. Ναι. Δεν την έχει κάνει. Δεν την έχει. Δεν την έχει προχωρήσει. Και δεν την έχει υοθετήσει. Ναι. Έτσι σχετικά με τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ναι. Μπορείτε να κάνετε συμφωνίες χωρίς να έχετε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά έχει κάνει συμφωνία με την Κύπρο. Ναι, αυτό δεν παραβαίνει, δεν υπέχει διεθνή ευθύνη. Όχι, καμία σχέση. Δεν έχει διεθνή κυρώσεις. Όχι, καμία σχέση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λιερό. Θα μου επιτραπεί να σχολιάσω. Τελειώνουμε πανεπιστήμια, τελειώνουμε μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Και μας μάθανε οι δάσκαλοι ότι η πατρίδα μας είναι ψωροκόστανα. Ναι, τολμώ να το πω κατά την ενημέρωση που έχω. Σήμερα με τα όσα μας είπατε, μας δώσετε μια μεγάλη αισιοδοξία ότι η πατρίδα μας θα γίνει αυτό που λέει ο μεγάλος μας ποιητής, απ' έξω ζαφυρόπετρα της γης στο δαχτυλίδι. Λοιπόν, όμως στα όλα όσα πολύ εμπεριστατωμένα και με την επιστημοσύνη σας μας καταθέσατε, θέλω να καταθέσω στο γενικά αισιόδοξο κλίμα που δημιουργήσετε στο ακροατήριο. Ερώτηση παρακαλώ. Το εξής ερώτημα. Έχουμε, βάλατε μια αιχμή, εγώ θέλω να βάλω μια αιχμή από αισιοδοξίες όσον αφορά αυτούς που χειρίζονται τα πράγματα. Και ιδιαίτερα στη συγκυρία από τις 5 του Μάη του 2010, πρώτη Δανειακή Σύμβαση, απαραιτούμεθα αμετάκλητα και ανεφόρον από εθνική κυριαρχία. Τελευταία Δανειακή Σύμβαση, 15 του Γενάρη του 2013, παρετούμεθα αμετάκλητα και ανεφόρον από εθνική κυριαρχία και ανεπιφύλακτα. Το καινούργιο στοιχείο. Αυτά όλα σε σχέση με την αισιοδοξία που μας δώσατε. Πώς μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σε αυτή τη συγκυρία ένα, όπως είπατε, business is business και από ποιους θα γίνουν οι business και άμα η υπεύθυνη ταγή σε ένα καθεστώς όπως λένε κάποιες απόψεις. Και εγώ την ασπάζω αυτή την άποψη. Ότι είμαστε σε μια κατάσταση από τις 25 του Μάρτη του 2010 σε ένα καθεστώς οικονομικής κατοχής με όλα τα επόμενα που ζει η πατρίδα και ο τόπος και όλοι οι Έλληνες. Άραγε όλος αυτός ο πλούτος πολύ ουσιαστικά μας αναλύζεται και γίναμε πάρα πολύ ενημερωμένοι και πλούσιοι σε γνώση σήμερα. Θα γίνουν για το καλό του τόπου, την πατρίδα και το λαό της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαζάκο. Περιμένει, κάτσε εδώ. Λοιπόν, γιατί ξέρω ότι είναι εμένα και εμένα μου αρέσει η Ελλάδα, γιατί συνήθως πρώτα απ' όλα δεν ξέρω γιατί φωνάζετε, ενώ είμαστε δίπλα και έχουμε δύο μικρόφωνα. Προηγουμένως, όταν απαντούσα στον προηγούμενο κύριο... Όχι από νευρικότητα, ίσως από ζωντάνια. Ναι, ξέρω. Είναι ζωντάνια. Λοιπόν, ακούγατε αυτά που έλεγα στον προηγούμενο. Ναι, φυσικά το άκουσα. Τότε γιατί κάνετε αυτή την ερώτηση? Ακριβώς. Γιατί αυτό εδώ που απάντησα είναι ότι πρώτον όλο αυτό το πλαίσιο που μου λέτε δεν έχει καμία σχέση με τη συζήτηση. Ένα. Δεύτερον, καμία. Δεν εντάσσετε ή όλους στα κυριαρχικά δικαιώματα. Όχι, κάνετε λάθος. Όχι. Κάνετε λάθος. Ξαναλέω, προσέξτε. Αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχει τη λέξη όμικρον που δεν έχει σχέση με εθνικά. Δεν έχει σχέση, αν θέλετε, με τα 12 ναυτικά μίλια. Και αυτό πρέπει να το λέμε για να το ξαναλέμε. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ΑΟΣ για να μην κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια. Μην μπερδευόμαστε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ούτως ή άλλως, σε όλο τον κόσμο, δεν πάνε πέρα των 12 ναυτικών μιλίων. Τελεία. Άρα εδώ μιλάμε για μια περιοχή που είναι πέρα από αυτήν την περιοχή. Άρα ούτως ή άλλως,
γι' αυτό απαντούσα στον κύριο, ότι υπάρχει ο νόμος περί υδρογόνων ανθράκων και αυτό που δεν είπαμε θα ήταν καλό μέσα στον νόμο περί υδρογόνων ανθράκων να ξέρετε, γι' αυτό σας είχα ετοιμάσει και μια άλλη διαφάνεια, βέβαια για εσάς είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα, είναι οι περιφέρειες. Οι περιφέρειες θα δικαιούνται να έχουν 5% των απολαβών της Ελλάδος την ώρα που θα υπογράφει κάθε σύμβαση. Και όταν μιλάμε για κάθε σύμβαση, να καταλάβετε το ανάλογο, η σύμβαση που γίνεται τώρα με την Κύπρο, η συμφωνία είναι με τον πόνους υπογραφής η Κύπρος πήρε 150 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο από μία υπογραφή. Άρα, λέω ξανά, η ΑΟΣ, σαν διαδικασία, η θέσπιση είναι τζάμπα, η οριοθέτηση είναι τζάμπα. Οι σεισμικές έρευνες είναι τζάμπα γιατί γίνονται από τους άλλους και μετά το κάνουμε σε κοινοπραξία. Ο γύρος παραχώρησης είναι πάλι τζάμπα, είναι μόνο μαθηματικοί και γεωλόγοι που θα κάνουν τις οριοθέτησεις. Και λέω, γιατί αυτό που κάνει η Κύπρος δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Και εγώ σας λέω, όλο αυτό που είπαμε, είναι ότι μπορεί να το κάνει η Ελλάδα και χάρη σε αυτό μπορούμε να φέρουμε ανάκαμψη η οποία θα επιτρέψει μια πραγματική ανάπτυξη. Γιατί προσέξτε, όταν ακούω μερικούς να λένε ανάπτυξη. Ανάπτυξη χωρίς ανάκαμψη δεν υπάρχει όταν είναι πτωτική η οικονομία. Είναι ακριβώς ένα αεροσκάφος που κατεβαίνει. Ωραία. Άμα του πείτε ανάπτυξη, ούτως ή άλλως έχει μία φόρα που το μόνο που θα του επιτραπεί, στην καλύτερη περίπτωση, είναι να φρενάρει. Αλλά όχι να ανεβεί. Για να ανεβεί πρέπει να χρησιμοποιήσει πολύ μεγαλύτερη ενέργεια από αυτή που έχει την τάση να κατεβαίνει για να κάνει αυτή τη στροφή. Εφόσον μετά ανεβαίνετε, μπορεί να κάνετε ανάπτυξη πολύ πιο εύκολα. Και είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Για να κάνετε αυτή την ανάκαμψη, υπάρχει, το είπε ο προηγούμενος, υπάρχει μόνο στην πραγματικότητα το θέμα της ΑΟΣ. Χωρίς ΑΟΣ δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την ανάκαμψη για ένα πολύ απλό λόγο, και το ίδιο είναι και για την υφαλοκρηπίδα, διότι τα μεγάλα κοιτάσματα βρίσκονται εκτός εθνικής κυριαρχίας εφόσον αυτή σταματάει στα 12 ναυτικά μίλια. Κατά συνέπεια, άμα θέλετε να μιλήσετε για αυτά τα μεγάλα κοιτάσματα, όπως σας έδειξα τον Πύρο και τον Αχιλλέα, αλλά νότια της Κρήτης, αναγκαστικά πρέπει να κάνετε ή μια οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ή μια οριοθέτηση ΑΟΣ, δεν μας πειράζει. Πετύχετε ό,τι πετύχετε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτά είναι προς το παρόν μη προσβάσιμα. Γι' αυτό και λέμε, είναι πολύ ωραία να τα λέμε αυτά γενικά, αλλά πρέπει να περάσουμε επί του πρακτέρου στο νομικό επίπεδο για να έχουμε μια ΑΟΣ de jure, μια υφαλοκρηπίδα, αν θέλετε, de jure, η οποία να είναι με συμφωνίες οριοθετήσεις που μας επιτρέπουν μια πραγματική εκμετάλλευση. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέγατε. Επιτρέπετε, επειδή μου είπατε να μην φύγω. Ναι, δηλαδή, σας είπα, ναι. Δηλαδή, οι δανειστές μας. Ναι. Από τη στιγμή που δεν μπορούν οι κυβερνούσες δυνάμεις να ανταποκριθούν. Γιατί αυτά... να μην μπορούν. Γιατί δεν μπορούν. Ναι. Γιατί να μην μπορούν, ρωτάω. Γιατί, μα, στην Ελλάδα δεν ζούμε. Είναι, λένε, γιατί, θα φτωχεύσετε κύριοι της Ελλάδας, ναι, λαέ της Ελλάδας, επειδή δανειστήκαμε. Όχι, όχι, προσέξτε, έτσι, προσέξτε. Εγώ δεν μπορούν να πούνε δανειστές. Θα εκμεταλλευτούμε την ΑΟΣ του γεωπολιτικού χώρου της Ελλάδας. Ωραία. Πείτε το ότι το πιστεύετε. Εντάξει. Πείτε το ότι πιστεύετε. Ωραία. Βάλτε το χρέος που θέλετε εσείς. Γιατί μερικοί λένε ότι δεν υπάρχει χρέος, άλλοι λένε υπάρχει. Βάλτε ένα νούμερο. Εντάξει. Θα σας κάνω όπως ο Μόζα. Ο Μόζα έλεγε στον φίλο του, φαντάσου πόσες νότητες έχω βάλει, και του λέει, βάλε ένα νούμερο που σκέφτεσαι, βάλε το διπλάσιο και εγώ έχω βάλει περισσότερες. Είναι ακριβώς αυτό. Λέω, ό,τι και να σκεφτείτε σαν νούμερο, όταν η αξία των κοιτασμάτων είναι 1,33, παιδεύεστε ψυχικά για ένα θέμα το οποίο είναι του τύπου, εγώ χρωστάω στην κυρία 3 ευρώ και έχω από τη γιαγιά μου 1000 ευρώ, αλλά δεν έχω πάει να τα πάρει. Και να ρωτήσω πώς θα τη τα δώσω. Αυτό το θέμα μας δεν πρέπει να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, αλλιώς μετά πάτε σε μια ητοπάθεια, μια κατάθλιψη και λέτε δεν έχουμε κανένα προοπτική. Εγώ δεν σας λέω να μην πιστεύετε σε αυτά που πιστεύετε. Να τα πιστεύετε. Και είναι πολύ καλά και πώς τα λέτε και είμαι δύναμη. Αλλά εδώ σας λέω, είναι χειροπιαστό. Εσείς την ΑΟΣ τη θέλετε ή δεν τη θέλετε. Εγώ δεν αμφιβάλλω για την ΑΟΣ. Όχι, όχι, ποιοι θα τη διαχειριστούν, κύριε Ελγέ. Εδώ ξεπουλιάται η πατρίδα. Είναι πολύ απλό. Θα τη, και θα τη διαχειριστούν οι άνθρωποι που ψηφίζουν. Ωραία.
Καλύφθηκα. Αυτό. Ο κύριος. Κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί η γείτονα χώρα, η Τουρκία, δεν θέλει να συμπεριληφθεί το Καστελόριζο μέσα στη δική μας ΑΟΣ? Το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, μας αποκόπτει τα σύνορα με την γείτονα, την Κύπρο, και γιατί πολιτικοί ηγέτες κάνουν δηλώσεις από το Καστελόριζο και θα έλεγα πολύ οδυνηρές δηλώσεις, όπως το μνημόνιο παραδείγματος χάρη. Με τον ναι, Γιώργο. Άρα, ευχαριστώ. Θα σας πω κάτι το πολύ απλό, θα το σπάσω όπως το κάνατε και εσείς. Πρώτον, για το Καστελόριζο νομίζω ότι το έδειξα και αν θέλετε να το δείξω χειροπιαστά με έναν χάρτη, είναι ο εξής χάρτης. Εδώ έχετε την ελληνική ΑΟΣ, την οποία έχουμε υπολογίσει με ακρίβεια για κάθε νησί, και αυτό που μπορείτε να δείτε είναι ότι το σύμπλεγμα Καστελορίζου, που είναι το πράσινο, το κίτρινο και το μπλε, άρα εδώ είναι η Ρο, το Καστελόριζο και η Στρογγύλη. Αυτό εδώ το σύμπλεγμα είναι ένα μέγεθος που είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. Αυτό εδώ μπορείτε να το δείτε τώρα όσο αφορά διαμερίσματα και στις περιφέρειες. Καταλαβαίνετε τι? Καταλαβαίνετε ότι αυτό το μεγάλο μέγεθος είναι το μόνο που εφάπτεται βέβαια με την Κύπρο. Είναι επιπλέον το μόνο που εμποδίζει, αν θέλετε, τη ζώνη επαφής της Τουρκίας με την Αίγυπτο, και είναι αυτό που επιτρέπει, αν θέλετε, και την καλωδίωση και τους αγούς οριζόντων. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι έχετε αρκετούς λόγους να το δείτε έτσι. Επιπλέον, η Τουρκία προσπαθεί να βγάλει το Καστελόριζο, όχι από την Ελλάδα, το κάνει λίγο πιο ύπουλα, από τα Δωδεκάνης. Λοιπόν, κάνει ένα στρατηγικό λάθος και είναι πολύ εύκολο να την αντικρούσουμε, είναι ότι διαβάζεται απλώς τη συνθήκη της Λοζάνης του 23 και τη συνθήκη Παρισίου του 47 και βλέπετε ότι οι συμφωνίες οι οποίες είναι επίσημες πάντοτε βάζουν τα Δωδεκάνησα και πάντοτε βάζουν όλα τα ονόματα, όπου βέβαια βρίσκεται πάντοτε το Καστελόριζο. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πάνω σε αυτό, και ό,τι και να λένε θα λένε συνεχώς το ίδιο, αλλά είναι πάντοτε το ίδιο πλαίσιο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι επιπλέον αυτή η ζώνη επαφής προς τα κάτω, που είναι η Λεκάνη Ροδότο, είναι μια πλούσια ζώνη. Όχι κοντά στο Καστελόριζο, γιατί πολύ συχνά ακούμε αυτές τις γελιότητες του τύπου λες και το Καστελόριζο είναι γύρω-γύρω, έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δεν είναι αυτό. Σας εξήγησα και προηγουμένως, τα μεγάλα κιστάσματα βρίσκονται ούτως ή άλλως μακριά. Αλλά το θέμα με το Καστελόριζο είναι ότι αυτή η γωνία εδώ επιτρέπει στην πραγματικότητα στη Στρογγύλη, σε μια απόσταση 249 χιλιόμετρα, να είναι η ζώνη επαφής. Αυτό είναι το μόνο θέμα, τίποτα άλλο. Και όσοι νομίζουν, και για διάφορους λόγους, κομματικούς, πολιτικούς, γειτονικούς, φοβικούς, καταθλιπτικούς ή τοπάθειας, ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για την ΑΟΣ μας, είναι λάθος. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να μας αρπάξει τα νησιά μας. Και το πρόβλημα με την Τουρκία για την ΑΟΣ είναι ότι η ΑΟΣ ενισχύει τα νησιά. Αν μπορούσε η Τουρκία να κόψει το Αιγαίο στα δύο και να πει αυτό που είναι αριστερά είναι δικό μας, αυτό που είναι δεξιά είναι δικό σας, και να κόψει την Κρήτη στα δύο στον 25ο μεσημβριών, θα ήταν τέλεια. Αν αυτό επιπλέον έχει σχέση με την ΑΟΣ, πρόβλημά μας. Προσπαθώ λοιπόν να σας πω ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε μια αντιπαράθεση με τη γίνοντα χώρα. Λέμε απλώς, υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας, έχουμε δικαίωμα να το εφαρμόσουμε, το έχουμε υπογράψει, το έχουμε κυρώσει, θα κάνουμε τη θέσπιση και θα κάνουμε τις υπογραφές ακριβώς με τον ίδιο δρόμο που έδειξε ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Κύπρο. Αυτό κάνουμε και τίποτα άλλο. Άρα, τώρα όσο αφορά τις ανακοινώσεις, ναι, γιατί βλέπω ότι περιμένετε το δεύτερο σχέδιο, θα σας πω κάτι το πολύ απλό και θα σας το πω με ένα ανέκδοτο. Είναι δύο φίλοι, όχι κυρία, με το φίλο μου το μαθηματικό, είναι δύο φίλοι λοιπόν, και με βλέπει αυτός να ψάχνω κάτι κάτω από έναν φωτοαγωγό και μου λέει τι ψάχνεις Νίκο, και του λέω ψάχνω τα κλειδιά μου, και μου λέει εδώ τα χάσεις. Όχι, αλλά εδώ βλέπω. Οποιοδήποτε και νησί να ήταν η ανακοίνωση, Καστελόριζο, Στρογγύλη, Αγαθονήσι, Ερικούσα, Γάβδο, ό,τι θέλετε τέτοιου τύπου νησί, θα μου κάνατε ακριβώς την ίδια ερώτηση. Και τώρα σας κάνω αλλιώς. Αν δεν είχε γίνει η ανακοίνωση για την οποία μιλάτε, θα είχατε ασχοληθεί με αυτό το νησί?
Όχι. Ωραία. Εγώ όμως θέλω, επειδή σας βλέπω έτσι σοβαρό, να ασχοληθείτε με αυτό το νησί ανεξαρτήτως από το ποιος πάει και κάνει οποιαδήποτε δήλωση. Γιατί το Καστελόριζο είναι ελληνικό έδαφος, έχει Έλληνες πολίτες, είναι άνθρωποι που δεν είναι αγνοούμενοι, δεν είναι εγκλωβισμένοι, δεν είναι πρόσφυγες, έχουν δικαίωμα να ζήσουν και εμείς ασχολούμαστε με το Καστελόριζο όχι για να μας δώσει μεγάλη ΑΟΣ, επειδή είμαστε ένας λαός του χρόνου, επειδή δίνουμε σημασία στους δικούς μας. Και επειδή δίνουμε σημασία στους δικούς μας, δεν τους εγκαταλείπουμε. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την επόμενη Δευτέρα θα μας μιλήσει ο κύριος Καραγκιοζίδης Πολυχρόνης με θέμα αστρονομία και αστρολογία, επιστήμη και παραεπιστήμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ευχόμενα να υπάρχει Έλληνας πατριώτης σαν και σαν να σε αντικαταστήσει να σε βοηθήσει να κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει. Μακάρι, μακάρι. Ναι, μπράβο.